εσύ. Και μακαρόνια είδα στο σούπερ μάρκετ, όλα τα νούμερα, εξάρι, δεκάρι, σπαγκέτι, λιγκουίνι και αλεύρι. Είδα sold out στα ράφια και ρύζι Καρολίνα και ρύζι Μπαρμπαμπέν και ρύζι Σπυρωτό και ρύζι Καστανό και ό,τι άλλο θέλετε, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ και δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτός ο παζουλισμός, ο μερικός πανικός θα τον ονόμαζα, από ιδίως από τους ηλικιωμένους, από τους παλαιότερους, που εντάξει εγώ τους δικαιολογώ γιατί έτσι μάθανε, τους μάθανε και οι παππούδες και οι μπαμπάδες και οι πατεράδες τους, δεν συντρέχει κανένας λόγος, τουλάχιστον για την ώρα, να επικρατεί κανένας πανικός. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας και το είχαμε προβλέψει εμείς εδώ από την εκπομπή με τον Ζάχο και από την προηγούμενη εβδομάδα και κάποιοι μάλλον μας τη λέγατε. Καλησπέρα Ζάχο. Καλησπέρα. Δεν ακούγουμε. Πώς δεν ακούγεις. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο. Ναι, εντάξει. Ναι. Θυμάσαι που τα λέγαμε εδώ. Να πω την αλήθεια τώρα, το λέγαμε κιόλας την προηγούμενη εβδομάδα ότι αναγκαστικά το λένε βέβαια πλέον και στις ειδήσεις. Διότι το διαδίκτυο νομίζω πλέον είναι πιο ισχυρό και εφόσον παρουσιάζεται εκεί δεν γίνεται να μην το πούσει και στις ειδήσεις. 15 νεκρούς έχουμε τελευταίο μήνα από την απλή εποχική γρήπη, έτσι. 15 νεκρούς. 60 και κάτι από την αρχή της σεζόν. Δηλαδή άρα... από μέσα Οκτωβρίου μέχρι τώρα, 60 νεκρούς έχουμε από γρήπη την Απρίλη, έτσι. Άρα, μιλάμε για αυτό με τον κορονοϊό, είναι κάτι το οποίο είναι βέβαια. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σε γρήγορση, αλλά δεν χρειάζεται πάνικ. Ναι, μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, είμαι και λίγο έτσι. Ναι, απορώ με σένα δηλαδή θεωρώ, τώρα. Όχι. Γιατί είσαι λίγο κατακουζινός αυτά. Είμαι, αλλά. Και πάλι προσέχω. Αλλά θεωρώ ότι αυτό ρε παιδί μου είναι και λίγο έτσι ψηλοφτιαχτό, να σου πω την αλήθεια. Διότι όπως είπες και εσύ, εγώ δεν θα πω στα σούπερ μάρκετ. Τα φαρμακεία πάντως ξεπούλησαν ό,τι ήταν στόκ, ό,τι ήταν για πέταγμα. Το συζητούσαμε το πριν μάλιστα. Πράγματα τα οποία συχνά πυκνά βλέπουμε. Να τα πετάνε κιόλας, γιατί έχουν και κάποια σαν ημερομηνία λήξεως, ας πούμε. Γάντια, μάσκες, κάτι τέτοια αυτά, τα οποία μετά από ένα χρονικό διάστημα είναι σαν να μην τα φορέσει, τα φορέσει, δύο πράγματα είναι. Και τα βλέπαμε στους κάδους των απορριμμάτων, αυτά όλα ξεπουλήθηκαν. Ερώτηση. Ξεπούλησαν. Ερώτηση. Ειδικά οι μάσκες, έτσι. Και έρχεται το άλλο Ζεζάχο τώρα εδώ και σου λέει: όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλα αυτά τα στόκ δεν υπήρχαν κάθε χρονιά. Υπήρχαν, αυτό είπα. Δηλαδή το 2019, 18, 17, 16, 15, το 2010, το 7, το 6. Γιατί δεν βγάζουν, ας πούμε, κάτι άλλο. Και το βγάζουν, ας πούμε, τώρα. Μήπως είμαστε λίγο και εμείς υπερβολικοί. Καλά, έχουμε, είμαστε και με την υπόψη. Και είμαστε λίγο, και σαν Έλληνες, το έχουμε αυτό. Και λίγο υπάρχει. Έχουμε, δηλαδή, τουλάχιστον έτσι μεγαλώσαμε. Εσύ που έχεις και παιδάκια, τουλάχιστον εμείς με αυτό μεγαλώσαμε. Εντάξει, εγώ. Να τους μάθεις να σκέφτεσαι διαφορετικά. Προσπαθώ να προφυλαχτώ κι εγώ και τους συνανθρώπους μου και τους γύρω μου όσο μπορώ. Δηλαδή τι κάνω. Αυτό που κάνω είναι να πλένω συνέχεια τα χέρια μου μετά από κάθε επαφή, οτιδήποτε επαφή. Να βάζω ένα αντισηπτικό απλό. Εντάξει. Όταν βλέπω κάποιον ότι βύχει, κάνει αψού κτλ. Και δεν προφυλάγεται, δεν βάζει μάσκα ή δεν βάζει χέρι, αγκώνα κτλ. Να απομακρύνομαι, να την κοπανάω. Και όχι πολλές μετακινήσεις ή να μην παρευρισκόμαστε εκεί που έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, τουλάχιστον μέχρι να φύγει η μπόρα. Απ' την άλλη, ωραία, εκεί που έχει πολύ κόσμο. Άρα στο, με αυτή τη λογική, στο μάτσο μεθαύριο δεν πρέπει να γίνουν, έτσι. Εντάξει, και είναι λίγο ανοιχτός χώρος και τα λοιπά. Με αυτή τη λογική. Δίπλα δεν κάθεσαι σε άλλον. Τι θα πει. Εντάξει, τότε ούτε τηλεφορία πρέπει να δουλέψουν. Ούτε ταξί, ούτε τίποτα. Εγώ στο γήπεδο είναι. Εγώ έχω κάποιους φίλους από Πάτρα που είπα. Εντάξει, αναβλήθηκαν τώρα όλα οι παρελάσεις αυτές όλα και στην Ξάνθη και όπου γινόταν τέλος πάντων στην Ελλάδα. Επειδή έχω ένα φίλο στην Πάτρα, μου λέει ότι πριν την παρέλαση που γίνεται το Σάββατο Κυριακή, πότε γίνεται, Κυριακή νομίζω, τελευταία μέρα. Υπάρχουν κάτι πάρτι που γίνονται που έχει διπλάσιο κόσμο, μου λέει, από τη συμπαρέλαση. Ναι. Αυτά δεν αναβλέθηκαν. Δεν μπορεί να το πει στον άλλο, τι έτοπε. Ή τα σταμπαράκια εκεί τώρα που γίνεται χαμό στο βράδυ. Λίγο, τι γίνεται εκεί πέρα. Έχει κόσμο που έχει κλείσει εδώ και δύο μήνε, α πούμε. Ναι, αλλά αυτοί σταμάτησαν τώρα, τι κάνανε. Αναβολή τη παρέλαση, λογικά. Τι, το μη συναθρίζεστε δηλαδή. Εκεί πέρα γίνεται τώρα, δεν ξέρω αν έχει 150.000 κόσμο η Πάτρα, στο καρναβάλι έχει 500.000. Νομίζω ότι αυτό γίνεται πιο πολύ συμβουλικά. Για να καταλάβει και να αντιληφθεί ο κόσμος ότι δεν πρέπει να βρίσκεται σε συνωστισμό, ότι τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί και υπεύθυνοι και προς τους συνανθρώπους μας αλλά και προς τον εαυτό μας. Τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή. Θα προσέξουμε λίγο. Οι πληροφορίες λένε ότι
Μέχρι αρχές Απριλίου θέλει μεγάλη προσοχή, εκεί που θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αυτός ο ιός, λέει, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, αυτός ο ιός δεν μπορεί να ζήσει σε υψηλές θερμοκρασίες. Επιβιώνει και ισχύει η επώασή του εκεί που βρίσκει περιβάλλον κρύο, ας πούμε, όπου έχει κρύο. Οπότε καλό θα ήταν έτσι και κανένα μήνα. Αλλά εγώ ήξερα από τα λίγο άλλα μικρή, όταν ήμασταν, μας λέγανε ότι. Όταν χιονίζει, ναι, σκοτώνει, ναι, σκοτώνει τα μικρόβια. Είναι μεταλλαγμένο ιό. Ναι. Σκοτώνει τα μικρόβια. Άντε να βγάλει λίγο κρύο, να σκοτωθούν τα μικρόβια, λέγανε, ναι, μεγάλη. Αυτό είναι το πρόβλημα, Ζάκο. Ότι είναι ένα μεταλλαγμένο ιό, τον οποίο δεν μπορούν να τα αποκριθούν οι επιστήμονες, οι ιατρικοί επιστήμονες, για να βρουν το αντίδοτο, το εμβόλιο που λέμε. Θέλει λίγο χρόνο. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω, σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε. Δεν χρειάζεται πανικό και σίγουρα μετά από κάποια χρόνια. Όπως και για τον ΙΤΑ 1, ΝΙΕΝΑ, πώς λεγόταν εκείνο, ναι, το 2010. Υπάρχει αλλά. Πέρσι πολλούς θανάτους εδώ στην Ελλάδα. Διάβαζα αυτό ο νούμερο 1, λέει ο ντόκτορ, ναι, πάνω σε αυτές τις επιδημίες, ας πούμε. Είπε ότι. Τώρα το είπε, βέβαια, μετά 10 χρόνια κι αυτός. Ότι τζάμπα θόρυβος είχε γίνει και όλα αυτά που λέμε τώρα για τον κορονοϊό, έτσι. Ότι έγινε περισσότερο για να ξεπουλήσουν και τζάπα ξεσηκώσε τον κόσμο τόσο πολύ. Εντάξει, τώρα αυτά θα ακουστούν. Τα θεωρώ δευτερεύοντα, ναι, όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτό... η ουσία είναι να προσέχουμε. Αυτό. Αυτό. Εγρήγορση να υπάρχει, όχι πανικός. Τίποτα παραπάνω. Και όπως είπε και ο Τάσος, εκεί αν τα πλένετε 2 φορές τα χεράκια σας, πλύνετε 3. Δεν τρέχει τίποτα. Περισσότερο, μάσκες τέτοια δεν παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα. Βρήκα τρόπο να έρθει το πρωτάθλημα και το κύπελο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι θα γίνει, να έρθει το πρωτάθλημα και το κύπελο, να τα πάρει ο Άρης και τα δύο, να κάνει double. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Να σου πω εγώ, θα πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα. Ναι. Θα πάρει κάτι σαν ένα κύπελο. Άντε, ευχαριστώ. Άντε, να δούμε. Ναι, βρήκα τρόπο όμως. Μεγαλόψη, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Κορονονιός, τι θα γίνει. Πας τώρα, αγόρι μου, στην Κίνα και παίρνεις επιθετικούς. Ποιος θα τους μαρκάρει, ρε φίλε. Ποιος θα τους μαρκάρει. Ποιος θα τολμήσει τώρα να βάλει σχιζομάτι. Σχιζομάτι, πες το ΑΕΚ Άρης την Τετάρτη. Έχεις ένα σχιζομάτι μπροστά. Ποιος και βάλτο να κάνει 2 τεχνητά ψεύτικα ψού και 3 φορές να βήξει. Καλύτερο διάβασα από αυτό, καλύτερο. Είναι μερικοί, δεν ξέρω τώρα, προφανώς από σελίδες, έτσι, τρολ σελίδες και τα αναπαράγουν. Λέει, φάτε, λέει, 10 κιλά σκόρδα. Δεν κάνει τίποτα, λέει, για τον κορονοϊό, αλλά δεν σας κοντεύει κανείς στα 5 μέτρα. Οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό το είδα στο έργο με τον Βέγκο, με τους Γερμανούς. Φάει σκόρδα, σου λέει, δεν σε πλησιάζει. Τι έκανε στον πόλεμο, Θανάση, αυτό ήταν. Με τον Βέκο που είχε φάει σκόρδο και τους έκανε. Και πέφτανε κάτω οι Γερμανοί. Ναι. Λοιπόν, πάμε να το ελαφρύνουμε και λίγο. Ωραία, να πούμε ότι panic, έτσι. Δεν χρειάζεται κανένα πανικό, παιδιά. Ακόμα και τα κρούσματα αυτά, έτσι λίγο για να καταλάβετε. Ίσως οι μεγαλύτεροι, ίσως και οι νεότεροι που ακούτε. Και αυτά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που είπε για την 38χρονη εδώ και το παιδάκι της στη Θεσσαλονίκη. Την περνάνε πολύ ήπια την αρρώστια αυτή. Εντάξει, δηλαδή. Η γυναίκα είναι εντελώς απείρετη. Έχει βέβαια τα συμπτώματα κάποια άλλα. Το παιδάκι έχει κάνει κάποια δέκατα κτλ. Θα χρειαστούν 14 ημέρες για να περάσει ο ιός. Είναι σε καραντίνα, βέβαια, σε ειδικό θάλαμο. Και νομίζω ότι εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα υγείας σοβαρά, ότι θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και στην κυρία και στο παιδάκι της, αλλά και όσους. Και ένα στην σε όσου τέλο πάντων. Προηγούμε στα 2-1, λέει. Αρρωστήσουν τις επόμενες μέρες. Θέλει προσοχή όπως και το κάνουμε. Άκου λίγο εδώ, είναι πολύ ωραίο, γιατί τον ξέρεις, τον είχε γνωρίσει και πέρσι το φίλο μου τον Κώστα. Ναι. Ο οποίος είναι στο ΜΑΝ που δουλεύει. Mm-hmm. Λέει δύο πράγματα θα πω. Πρώτον, το τελευταίο του μήνυμα και ένα μήνυμα που το έστειλε πριν 2 ώρες. Mm. Εδώ έχει, λέει, 32, λογικά πάνω σε αυτό που του λέγαμε για το κρύο. Mm. Εδώ έχει, λέει, 32 βαθμούς στο ΜΑΝ. Ναι. Και 6 κρούσματα σε 2 μέρες και 300 άτομα σε παρακολούθηση. Αλλά το σημαντικό είναι το άλλο. Να πω ότι το έχουμε ξαναπεί, γιατί έχω ξαναμεταφέρει μηνύματα του ΟΜΑΝ και όποτε μιλάμε για ΟΜΑΝ, μιλάμε για μια μουσουλμανική χώρα. Αλλά μην βάζετε στο μυαλό σας εκείνο το Σαουδική Αραβία. Τέτοιο, καμία σχέση. Είπαμε το ΟΜΑΝ είναι η Ελβετία της Ασίας, ας πούμε, έτσι. Το ωραίο είναι το άλλο που μου το έστειλε μάλιστα και στα αγγλικά είναι, βέβαια. Από site, κάτσε λίγο να το δω. Mm-hmm. Έκλεισαν δεύτερο, λέει, άκου να δεις. Γιατί όπως και εδώ πέρα έγινε με τις μάσκες, λίγο πολύ γίνεται παντού. Ακούς, ναι. Στο ΜΑΝ, λέει, έκλεισαν 2 φαρμακεία, τους κλείσαν και τους πήραν και τις άδειες. Γιατί πουλούσαν. Γιατί πούλησαν, λέει, πάνω από την προκαθορισμένη τιμή του κράτους. Μπράβο τους. Να το. Δεν σου πιστεύω. Pharmacy, λέει, shut down for hiking prices for face masking. Μπράβο, πολύ καλά κάνανε. Δηλαδή,
Πολύ κάποια, καλά και μου το, να το διαβάζω αυτό λεξί. Κάποια φαρμακεία πήγαν να βγάλουν κέρδος και υπερτιμολογήσαν, μου λέει ο Κώστας, στις μάσκες. Ναι, ναι. Αμέσως τους πήραν την άδεια και τα κλείσανε. Μπράβο. Υπάρχει κράτος εδώ, φίλε. Και άκουτε το ωραίο. Αν κάποιο site λέει κινδυνολογήσει με τρομοκρατικές δημοσιεύσεις πανικού, τους μαζεύουν στο λεπτό και μέσα στην ψηρού. Αυτά στο πολύ ΜΑΝ. Καλά κάνουν, φίλε. Αυτά στο ΜΑΝ, για να δείτε. Γιατί λέμε μουσουλμανικό κράτος, για να δείτε. Σημασία όταν έχει. Αν υπάρχει κράτος. Είναι κανονικό. Δεν, έχει, κράτος. Δεν παίζει ρόλο τη θρησκεία. Και επικράτη. Μου στέλνει και το. Γιατί μου στέλνει και το link ακριβώς αυτό που ότι όποιος γράψει. Δηλαδή εδώ ξέρεις τι γίνεται με τα site, έτσι. Mm. Που σπέρνουν πανικό. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Περισσότερες φορές αδικαιολόγητα. Άμα γίνει αυτό και έτσι σε μαζέψαν, ήρθαν στο σπίτι σου, σε μαζέψαν και δεν έχει δικαστήριο. Έτσι, στο είπα και την άλλη φορά. Και με κόκκινο να περάσει στο ΜΑΝ, δεν έχει δικαστήριο. Σε παίρνει ο αστυνομικός, παίρνει το αμάξι σου ένας, το πάει στην, ναι, στην πάει, άντρα, ναι, ναι. Και ο άλλος σε παίρνει και υπάρχει προκαθορισμένη ποινή. 10 μέρες φυλακή. Λέει, εκεί δεν θέλεις να μείνεις στις φυλακές ούτε δευτερόλεπτο. Έχει 10 μέρες. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα στο ΟΜΑΝ, έτσι. Σε μια μουσουλμανική χώρα. Και κάντε συγκρίσεις με την Ελλάδα. Το τι γίνεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα, πάμε, γιατί στα διαδικαστικά. Έχουμε αρκετές ειδησούλες να πούμε. Ωραία. Έτσι, έχουμε και βραδιά Europa, ναι, League. Στις 10 πω είναι και το Arsenal Ολυμπιακός, για όσους ενδιαφέρεστε. Θα έχουμε, θα σας δώσει ο Ζάχος και θα τα αποτελέσματα. Μάλιστα, περιμένε λίγο να τα δώσουμε τώρα, γιατί είναι και. Οκ, okay, δώστε. Δώσε, περίμενε, δώσε μου ένα λεπτό. Ναι, βεβαίως. Μόλις μείωσε ο. Μας κατέστρεψε, βέβαια, είναι και το μόνο που χάσουμε και θα το χάσουμε. Τον πρώην παίκτη σας μας κατέστρεψε. Την Πόρτο. Πόρτο Λεβερκούζεν, μόλις μείωσε από 0-3-1-3 ο. Πώς το λέγανε? Ο που πήρε και κόκκινο σου Χαρλάου, ρε. Πώς λεγόταν ο. Ποιος ήταν? Τα Κουσίσαο. Κουσίσαο, αυτό δεν είναι. Κουσίσαο, ναι. Λοιπόν, 1-3 μόλις. 0-3. Βόλσμπουργκ. Ναι, μάλλον με Βόλσμπουργκ. Βόλσμπουργκ, ναι. Μπασακερχίρ, Σπόρτινγκ 2-1. 2-1. Ναι. Εσπανιόλ Γκουλς. Το ίδιο σκόρ δεν είναι αυτό με το πρώτο. 2-1 δεν είχε λήξει. Όχι, όχι, δώσε μου άμα θες να το δω. Ή 2-0 είχε λήξει. Όχι, όχι. 1-3, περίμενε, 2-1, 1-3 το πρώτο μάτι. 3-1. Άρα με ένα γκολ πάει παράταση. Ένα γκολ πάει παράταση, αυτό όντως. Εσπανιόλ Γκουλς 2-1, εδώ έχουμε νικητή. 3-0 ήταν η Γκουλς στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Βασιλεία από Ελ 1-0. Αυτό σημαίνει ότι η Βασιλεία, άρα η Ελβετία, ακόμη πιο πολύ απομακρύνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο ακόμη και να περάσει ο Ολυμπιακός. Να γίνει το ψηλό θαύμα. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τους περάσουμε. Λάσκ Λίντς Αλκμαρ 2-0 και Μάλμε Βόλσμπουργκ 0-3. Γάνδη Ρώμα, το τελευταίο μάτς 1-1. Προηγήθηκε η Γάνδη εδώ. Εδώ προηγήθηκε 1-1, ήταν ημίχρονο. Αυτά είναι τα παιχνίδια στο 70 λεπτό, να πούμε. Τι έδωσε εδώ, πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι, αυτό πατάει. Είναι πέναλτι σίγουρα. Αυτό τι είναι, ο Αποέλ πρέπει να είναι από τις φανέλες ή όχι? Δεν πρέπει να είναι Αποέλ, όχι. Αυτό η Τούρκη δεν είναι. Η Τούρκη δεν είναι. Μασακερχίρ με, ναι, την. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά και θα σας δίνουμε φυσικά και τα. Τι έδωσε, ρε φίλε. Έξω από την μικρή περιοχή. Λίγο εκατοστά έξω από τη μικρή περιοχή. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω με το πορκίτο. Με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες γνώστη, μια σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο μπέρκες με γύρο και μία κοκακόλα, μόνο με 5 ευρώ. Ένα κλαμπ αλαντικών και μία κοκακόλα 330 ml, επίσης μόνο με 5 ευρώ. Ένα special μπέρκερ και μία κοκακόλα, μόνο με 4 ευρουλάκια. Όλα αυτά μπορούμε να τα βρούμε Καραολή και Δημητρίου 52. Πρώην διοικητηρίου και delivery 23-15-20-5-55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, δηλαδή από την εφαρμογή μας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Κοντά μας και η Mazda Αμανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μαστορά του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-924-931. Επίσης, κοντά μας είναι το πρατήριο υγρό καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης στο τεχνική Δισάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει, παιδιά, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού κάθε μέρα. Προσέξτε. Πηγαίνετε Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα το γεφυράκι των Μετεώρων, γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με το ποσό που επιλέγετε εσείς και βάζετε ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Και όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε δύο φορές το μήνα. Κάθε μέρα μπορείτε να το κάνετε αυτό. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Ανδρέα Παπαδρέου
2,25. Πρατήριο εγώ καυσίμου και δυναμής πετρελαίου θέρμανσης τεχνική ΙΣΑΚ. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, καλείτε στο 2310-611-256, 2310-611-256 και σε χρόνο ρεκόρ ο φίλος μας ΙΣΑΚ σας φέρνει ποιοτικό, σωστά ελεγμένο πετρέλαιο, σας γεμίζει δεξαμενή σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση, το μότο της επιχείρησης. Αυτά με τους φίλους υποστηρικτές. Οι επόμενοι φίλοι υποστηρικτές θα διαβαστούν στα διαλύματα για να μην κουράζουμε και τον κόσμο. Δεκτό το αίτημα άρσης του περιοριστικού όρου του Ευάγγελου Μαρινάκη. Είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος να δίνει το παρόν μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του το πρώτο πεθήμερο του μήνα. Αυτός ήταν ο όρος που είχε επιβληθεί. Ο δικηγόρος του κυρίου Ευάγγελου ζήτησε από την έδρα στη σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης να αρθεί ο συγκεκριμένος όρος. Είναι στο Λονδίνο, τόνισε, και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων πρέπει να μείνει ως 15 Τρίτου. Δεν χρειάζεται, λέει, αυτός ο περιοριστικός όρος. Η βάση του είναι εδώ, το γραφείο του είναι στον Πειραιά. Είναι και δημοτικός σύμβουλος, έχει 4 παιδιά, τόνισε ο συνήγορος του κυρίου Μαρινάκη. Σε περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτό το αίτημά του, ο μεγαλομέταγος, λέει, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος έχει υποχρεώσεις επαγγελματικές στο εξωτερικό, θα ζητούσε να βρεθεί στο αστυνομικό τμήμα το πρώτο δεκαπενθήμερο. Ο εισαγγελέας της έδρας, μετά το τέλος της συνεδρίασης, εισηγήθηκε να γίνει δεκτό το αίτημα Μαρινάκη, λέγοντας ότι ο κατηγορούμενος έχει αποδείξει διαχρονικά ότι τήρησε το συγκεκριμένο όρο με την παρουσία του στο ΑΤΑΦ, στο αστυνομικό τμήμα δηλαδή της περιοχής του, κάθε μήνα. Λοιπόν, αυτά. Άρα, μια χαρά ο κύριος Μαρινάκης. Δεν χρειάστηκε να πάει αυτή τη φορά στο αστυνομικό τμήμα, μιας και υπήρξε άρσης του περιοριστικού όρου προς τον κύριο Μαρινάκη. Βέβαια, στο ΣΤΕ φρόντισαν και ξύλωσαν πάλι ένα στέλεχος, ο οποίος θα αποφάσιζε την αναβολή της εκδίκασης για μετά το καλοκαίρι όσον αφορά την καταγγελία, την στημένη καταγγελία του Ολυμπιακού. Όλος τυχαίως, όπως και με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όλος τυχαίως αντικαταστάθηκε το μέλος που θα αποφάσισε και όλος τυχαίως απέρριψε την πρόταση του ΠΑΟ και της Ξάνθης για αναβολή της εκδίκασης. Λοιπόν, επιστροφή δηλαδή στην κανονικότητα, παιδιά, όμορφα και ωραία. Μόνο για μια ομάδα παίρνονται υπέρ αποφάσεις, από ό,τι βλέπετε κι εσείς. Την ξέρετε όλοι ποια είναι αυτή η ομάδα. Δεν είναι και δύσκολο να το βρεις. Λοιπόν, να πούμε ότι κανονικά με κόσμο αποφασίστηκε ότι θα γίνει η επόμενη και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Να βγει και απόφαση. Ναι, ναι, θα είναι γεμάτα τα γήπεδα. Σίγουρα. Για όσους επιλέξουν να πάνε, τέλος πάντων. Γιατί υπήρχε σκέψη για να γίνουν αναβολή. Ή αναβολή ή και κλεισμένο των θυρών. Δεν ξέρω αν το πάνε για να αν αυξηθούν τα κρούσματα, ίσως σε Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ίσως και να δούμε τίποτα και κλεισμένο των θυρών, κανένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αλλά αν γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη και να γίνει και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κλεισμένο των θυρών. Γιατί θα γίνει μετά από ένα μήνα ο επαναληπτικός, έτσι. Μπορεί να έχει πεθάνει το κορονοϊός, οπότε ναι, τα πρώτα μάτς καλό είναι να γίνουν χωρίς κόσμο. Εντάξει, τώρα το λες εσύ γιατί παίζεται έξω. Όχι, το σωστό, είναι, το σωστό και το τίμιο είναι αν και ό,τι ισχύει για το πρώτο μάτς, αυτό να ισχύσει και είναι, στο δεύτερο. Αυτό λέμε. Άλλο πλάκα που κάνουμε. Εγώ δεν νομίζω όμως να γίνει κάτι τέτοιο. Εφόσον άμα ήταν να γίνει, θα γινόταν και τώρα σε αυτή την αγωνιστική. Έτσι. Βέβαια, τον ΠΑΟΚ πάνε να τον τιμωρήσουν γιατί. Όχι για τα πανό και ότι έγινε στο γήπεδο της Τούμπας στην Κυριακή, αλλά για τη διακοπή του αγώνα λόγω καπνογόνων και τα λοιπά, επειδή δεν ήταν καλή η ορατότητα του διαιτητή, αν θυμάστε λίγο μετά την έναξη του μάτς, και επειδή ο ΠΑΟΚ είναι υπότροπος όσον αφορά, προσπαθεί ο Ολυμπιακός τώρα με τα μέσα που έχει, τέλος πάντων, να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και να μην παίξει με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής. Η επόμενη αγωνιστική εντός έδρας είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Τετάρτη. Για να είμαστε ακριβείς. Ναι. Λέει ο νόμος ότι αν ανάψει μία φορά είναι τέτοιο και τη δεύτερη είναι. Κάποιος έχασε πέναλτι. Ποιος το έχασε? Ο Αποέλ. Ο Ντεβισέντζης. Ναι, Ντεβισέντζης. Μπράβο. Ναι.
Το χάσε. Ναι, το πέναλτι να ισοφαρίσει. Mm-hmm. Το έστειλε. Εντάλαβες. Μ' άρεσε αυτός ο παίκτης, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πού έπαιζε αυτός, θυμάσαι. Αυτός στον Αποέλ, όχι, στα Γιάννενα ήταν. Α, ναι. Στα Γιάννενα ήταν. Καλός παίκτης, Αργεντίνος, αν θυμάμαι καλά, και λίγο τσατήλας έτσι. Και αυτό δεν τον ήθελε και ο Ολυμπιακός κάποτε. Δεν θυμάμαι τον πήρε αυτόν και τον έδωσε. Όχι, ήταν... κάτι είχε παιχτεί τώρα. Ο Ζουνίδης είναι ο Μαρίνος, είναι εκεί. Σόπα. Ο Ζουνίδης είναι, ναι, ο Ζουνίδης. Άδειο γήπεδο. Θα κάνουμε το διάλειμμα. Θα κάνουμε το διάλειμμα για να πω. Λέω, αν ο... δεν ξέρω τι λέει ο κανονισμός. Mm. Αν λέει την πρώτη φορά πρόστιμο, τη δεύτερη δεν νομίζω να λέει κατευθείαν αγωνιστική. Αν λέει αγωνιστική, δεν ξέρω. Ολυμπιακός. Άντε με τον Πάουκ ανάψαμε πίσω. Άλλο μάτσα ανάψε πίσω. Και εμείς μόνο με τον Πάουκ ανάψαμε. Δεν νομίζω άλλο. Γιατί στο Καραϊσκάκι δεν άναψαν πίσω. Αυτό και με τον Πάουκ. Και πέρσι και φέτος. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι υπότροπος. Αν είναι. Άμα είναι, λοιπόν, τι λέει ο κανονισμός. Εντάξει, τώρα εγώ αυτό το θεωρώ βλακεία τώρα να τρως αγωνιστική για περισσούς εφόσον δεν πετιούνται μέσα στο γήπεδο, έτσι. Θα δούμε. Πάντως για περισσούς είναι πρόστιμο. Και μια που έλεγες για τέτοιο και ο Άρης έφαγε δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πραγματικά λένε να επιβάλλουν μια ποινή και για τον ΠΑΟΚ μπορεί η ποινή τη χρηματική να μην λέει και κάτι, για τον Άρη λέει. Έτσι, 11.500 βλέπω εδώ. Δεν λέει για ποιο λόγο, για το μπάτσο του κυπέλου στον Ατρόμητο. Ο Άρης κέρδισε, δεν έγινε τίποτα και δεν ακούσε. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι 11,5 χιλιάρικα. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν μας εξηγούν για ποιο λόγο. Σίγουρα δεν υπάρχει λόγος. Δεν μπορεί 11,5 χιλιάδες λέει. Και για να μην διαμαρτύρεται και ο Άρης. Δεν ξέρω. 11, να, μας το, να λένε ότι 11,5 χιλιάδες γιατί αυτό. Υπήρξε μια διαμαρτυρία από τον Άρη για το πρόστιμο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Σήμερα βγήκε. Σήμερα το απόγευμα βγήκε αυτή η ποινή. 11,5 χιλιάρικα. Ωραία. Τέλος πάντων. Ωραία, μια και λοιπόν. Λέμε για ποσά και ποινές, να πούμε ότι τιμωρήθηκε και ο. Αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, αν και ήταν εκπρόθεσμη, τέλος πάντων, πώς το είναι το κάλεσμα που τον κάνανε, για τις δηλώσεις που έκαναν στην τηλεοπτική δίκη στο Open, θεωρήθηκαν προσβλητικές, θεωρήθηκαν επιλήψιμες και έφαγε πρόστιμο χρηματικό 16.000 ευρώ. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι εντελώς πληροφοριακά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Έπρεπε να είμαστε στο ΟΜΑΝ, μάλλον. Για να δούμε τι θα γινόταν σε αναλόγη περίπτωση. Καλά, αν είμαστε στο Ομάν, πολλές ομάδες δεν θα υπήρχαν κιόλα. Και πολλοί, σωστό. Και πολλοί ιδιοκτήτες, μεγαλομέτοχοι, πρόεδροι ομάδων. 100%. 1000% δεν θα υπήρχαν. 100%. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, εδώ πέρα είμαστε. Μην το κουνήσετε, Ρούπι. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Λίμπερο 107 και 4 στον FM, συντροφιά Παραίτσα μέχρι τις 11, Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος, Ζάχος Ντρούλινγκ Γρηγοριάδης. Εδώ θα είμαστε, γραμμές θα είναι και ανοιχτές από τώρα και στο εξής για όλους τους φίλους. Χαλαρά θα την πάμε σήμερα την εκπομπή. Υπάρχουν βέβαια κάποια θεματάκια τα οποία θα σας ενημερώσουμε και θα τα συζητήσουμε. 2310 μπορείτε να τηλεφωνείτε, 287-888. Από το σταθερό σας. Οι ντροπαλούριδες και όσοι και όσες μας κρυφακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-526. Εδώ θα είμαστε, όλα τα μηνύματα θα διαβαστούν και θα σχολιαστούν αναλόγως. Μόνο ένα 19 το μήνυμα συμφιπία, γιατί εμείς εδώ το μήνυμα το αναλύουμε. Εντάξει, δεν το αναφέρουμε και το περνάμε by. Λοιπόν, να πούμε ότι υπήρχαν και ντόπες οπαδών προς την μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ στη σημερινή προπόνηση στο ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena στο Παλατάκι, εν ώψη του σημαντικού αγώνα που δίνει ο ΠΑΟΚ, για να πούμε και δύο πράγματα για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, το Σάββατο με τον Ήφαιστο, μια πολύ δύσκολη αποστολή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται στα επόμενα τρία εκτός έδρας μάτς με Ήφαιστο, με Περιστέρι και με Ρέθυμνο, αν δεν απατώμε. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία ομάδα πρέπει να κάνει τουλάχιστον δύο νίκες στους τρεις εκτός έδρας αγώνες. Κάτι που φαντάζει πάρα πάρα πολύ δύσκολο τη δεδομένη στιγμή, μιας και όσοι ασχολείστε και γνωρίζετε, ο ΠΑΟΚ από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου δεν έχει καταφέρει να κάνει νίκη εκτός έδρας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αρνητικό ρεκόρ για την... μεγάλη μπασκετική ιστορία που έχει ο ΠΑΟΚ και για τον Άρη, βέβαια. Ο Άρης δεν έχει εκτός έδρας νίκη. Όχι, νομίζω δεν έχει. Αλλά αν λέγαμε πριν 20-25 χρόνια, ξέρετε ρε παιδιά, θα έρθει ένα Σάββατο που θα παίζει Ήφαιστος ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα έχει χάσει στο πρωτάθλημα δύο φορές από τον Κολοσσό και μάλιστα τη μία με 22 πόντους.
θα χάνει από κάτι, από μια ομάδα που λέγεται Προμηθέας, και θα παίζει το Σάββατο για την ιστορία του, για την ιστοροφημία του, και θα παίζει με κάποιον ύφεστο. Στη Λίμνο είναι αυτός, νομίζω. Λίμνο. Ναι. Είναι και, η το ομάδα... φαβορί, και το φαβορί είναι ο ύφεστος. Δηλαδή θα μας έπαιρναν πραγματικά τουλάχιστον 2 ασθενοφόρα και 2 ακόμα ψυχιατρικές μονάδες θα είχαν κληθεί από συνοπαδούς μας για να μας πάνε στο Λεμπέτη, στη Σταυρούπολη, για να μας κάνουν καμιά ψυχιατρική εξέταση. Κι όμως, πραγματικά, με θλίψη το λέμε, ήρθε ο καιρός που το αναφέρουμε, το λέμε, το ακούμε και εσείς το ακούτε και πραγματικά δεν πιστεύουμε στα αυτιά μας οι παλαιότεροι. Οι νεότεροι, ίσως επειδή γνωρίζουν τους καταστάσεις, να το αντιλαμβάνονται κιόλας. Τέλος πάντων, αν μπορεί βέβαια να τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, αν μπορεί να κρατηθεί στην κατηγορία, άσχετα από το αν θα γίνει αναδιοργάνωση και τα λοιπά, γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται, πρέπει, αν μπορέσει, να ξεπεράσει αυτά τα 2, τουλάχιστον στα 3 μάτς, και εννοείται ότι πρέπει να πάρει και τα επόμενα μάτς στην έδρα του, αν θέλει να είναι και την επόμενη χρονιά στη μεγάλη κατηγορία. Ιδάλλως, προβλέπω η Α2 του χρόνου να έχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί θα είναι ΠΑΟΚ Άρης Ολυμπιακός και θα γίνεται τα μεγάλα ντέρμπι, δηλαδή τα καλά ντέρμπι. Τα μεγάλα ονόματα του μπάσκετ θα είναι εκεί. Εξού του Παναθηναϊκού. Τώρα, αν θέλει και ο Παναθηναϊκός, ας κάνει κάτι να πέσει και αυτός. Να έχουμε μια ωραία τετράδα και να παίζει στην Α κατηγορία, κύριε Βασιλακόπουλε, κύριε Γαλατσόπουλε και η παρέα εκεί πέρα. Να παίζει ο Προμηθέας, να παίζει ο Ύφεστος, που είναι και εμπορικές ομάδες. Να παίζει ο Κολοσσός, να παίζει το Ρέθυμνο, να παίζει ο Ιωνικός. Γιατί όχι, βέβαια. Η Λάρισα. Βέβαια, αυτές κόβουν χιλιάδες εισιτήρια. Και έχουν και τεράστιες τώρα. Από τη μία, σωστό είναι αυτός που είναι να πέσει, να πέφτει, έτσι. Γιατί, ναι, βέβαια, δεν λέω εγώ όχι. Γιατί και ο Άρης, εγώ για την ομάδα μου μιλήσω, αλλά σίγουρα και ο ΠΑΟΚ έχουν κάνει τεράστια λάθη. Και θα το πω για άλλη μια φορά, ήταν δύο ομάδες οι οποίες το 2000, λίγο το χαλί τάσο, λίγο το καλάκι. Ήταν δύο ομάδες που το 2004-05 με την εκαθάριση του κυρίου Βενιζέλου ξεκινήσαν από μηδέν, έτσι. Και είναι δύο ομάδες οι οποίες κάνανε. Και οι δύο χρέη και αρκετά χρέη. Δηλαδή τους θέει πρώτα το ξερό του στο κεφάλι. Απ' την άλλη και αυτό που λες είναι σωστό, αλλά εντάξει δεν παίζει ρόλο. Άμα ήταν έτσι έπρεπε να παίρνουν τους τίτλους και να μην πέφτουν ποτέ οι ομάδες που έχουν κόσμο. Αλλά υπάρχει βέβαια, εκτός από τα να βλέπουμε πρώτα το δικό μας σπίτι για τα δικά μας λάθη, υπάρχουν βέβαια και από αυτόν τον άνθρωπο, το δεινόσαυρο, ο οποίος είναι στο... έχει κατσικωθεί εκεί για 40 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, γιατί δεν φεύγει. Να πάει κανένας πιο νέος, κάτι διαφορετικό να δούμε, ρε παιδί μου. Και δεν λέει να φύγει από αυτή την καρέκλα, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και βλέπουμε όλα τα συνέχεια τα ίδια πράγματα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και εκεί μια αλλαγή. Δεν το θεωρώ εγώ, το θεωρεί όλος ο μπασκετικός κόσμος, νομίζω. Και να μπουν καινούριες βάσεις και καινούρια όρια σε αυτό το άθλημα. Ένα άθλημα που αγαπήσαμε έτσι και το αγαπάμε ακόμα. Και φυσικά, αν πέσει για την ομάδα μου, θα μιλήσω, θα υπάρχει τεράστια στεναχώρια. Που παίζετε εσείς? Ο Άρης παίζει μέσα στον Κολοσσό. Είπαμε, ο Άρης ακολουθεί το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Άρης ακολουθεί, δηλαδή έχασες εσύ από τον Κολοσσό, παίζω εγώ τώρα εκτός. Εσύ τώρα με ποιο παίζεις? Παίζεις μέσα στον. Με στη Λέσβο. Μετά έρχεται εδώ πέρα στο Παλέ αυτή η ομάδα. Θεωρώ ότι όποιος κάνει 2 νίκες. Και φυσικά δεν πρέπει να χάσει κάμα στην έδρα του, έτσι. Θα σωθεί. 2 εκτός έδρας νίκες. Έκανε και το Ρέθμο έκανε ένα στραβοπάτημα, η αλήθεια είναι, στην έδρα του την προηγούμενη εβδομάδα. Θα παιχτεί ενώ μεταξύ Άρη ΠΑΟΚ και άλλων 2 ομάδων, θεωρώ, 2-3 το πολύ. Είναι και ανάλογα το πρόγραμμα που έχουν και τις νίκες που έχουν κάνει, άσχετα αν είναι αρκετά παραπάνω. Νομίζω ότι θα κριθεί τελικά στη μία νίκη. Και θα παίξουν φυσικά ρόλο, τεράστιο ρόλο, και τα μεταξύ μάτς, έτσι, και οι διαφορές πόντων. Ο Άρης δεν είναι σε αυτό το σημείο σε καλό επίπεδο. Μόνο τη Λάρισα έχει από κάτω, αν ισοβαθμίσει. Γίνονται προσταθερές όλες οι ομάδες. Στον Άρη βέβαια το κακό είναι ότι πρόσθεση δεν έχει γίνει. Και δεν έχει γίνει εδώ και καιρό. Τα μπαν δεν λύθηκαν. Παίκτες δεν αποκτήθηκαν. Κάποιοι παίκτες είναι δια γυμνού οφθαλμού ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό είναι δεδομένο. Και παίκτες που ήρθαν και με περγαμηνές, μάλιστα. Εντάξει, γελάω κιόλας. Κατάλαβαν όλοι για ποιον παίκτη λέω. Και δυστυχώς θα παλέψει με αυτά τα λίγα όπλα που έχει. Θεωρώ ότι με βάση το υλικό αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι μία από τις δύο σίγουρα χειρότερες ομάδες, για να μην λέμε ψέματα. Βέβαια
αλλιώς είναι όταν φοράς τη φανέλα του Άρη, όχι ότι παίρνεις υπερδυνάμεις. Αλλιώς είναι. Κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, σε κάνει και προσπαθείς λίγο περισσότερο. Και αν είσαι και παίκτης του 5, μπορεί να πας στο 5,5, να πας στο 6. Δεν λέω κάτι εξού πραγματικό. Και θεωρώ ότι θα παλέψει ο Άρης. Σίγουρα οι πιθανότητες δεν είναι μαζί του, αυτό είναι δεδομένο. Κρέμεται όπως και ο ΠΑΟΚ από αποτελέσματα άλλων. Και περιμένουμε και ζούμε με μάτς με το μάτς. Αν ο Άρης χάσει αυτήν την, το Σάββατο, οι ελπίδες του ελαχιστοποιούνται. Να μην πω μηδέν, αλλά ελαχιστοποιούνται, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ έχει ανάλογα. Εντάξει, όπως το λέμε και για το ποδόσφαιρο. Τώρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει σε 7-8 μάτς έπαιξε εκτός έδρας. Δεν έχει σταυρώσει νίκη. Πού στο ποδόσφαιρο? Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Ναι. Ποιο Άρης δεν έχει νίκη. Ναι. Τώρα πρέπει να κάνει δύο απανωτές. Βέβαια έγιναν στα τρία επόμενα μάτς. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Έχουν φύγει κάποιοι παίκτες. Έχουν έρθει κάποιοι καινούργοι. Καλός παίκτης. Τα λέγαμε χθες και με το Στέφη. Ναι, ο Σμίθ ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός παίκτης. Αλλά από τη στιγμή, όσο και καλός να είναι, από τη στιγμή που δεν θέλει να παίζει. Αυτή γιατί αυτό άλλο. Φάνηκε τα τελευταία μάτς. Δεν ήταν καθόλου καλός τα τελευταία μάτς. Νομίζω ότι ήταν φύρα για τον ΠΑΟ και έκανε περισσότερο κακό από ό,τι περισσότερο καλό. Έκανε κάποια καλά μάτς βέβαια μέσα στη σεζόν. Αλλά τα τελευταία κρίσιμότατα μάτς που ο ΠΑΟ έπρεπε να τα κερδίσει. Ο συγκεκριμένος ήταν πολύ μέτριος έως ανύπαρκτος, θα τον χαρακτήριζα, με μεγάλη αστοχία και με μεγάλη αδιαφορία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία, επειδή έχουμε σιγά σιγά τελειώνει τα παιχνίδια, λίγο να δώσουμε, είμαστε στα χασομέρια των παιχνιδιών του UEFA. Ναι. Να πούμε ότι η Βασιλεία στα χασομέρια συνεχίζει και προηγείται 1-0 του ΑΠΟΕΛ. Αρκετά γκολ μπήκαν στο Εσπανιόλ Γουλφς, 3-2 προηγείται η Εσπανιόλ, βέβαια έχει αποκλειστεί. Πόρτο Λεβερκούζεν εξακολουθεί το 1-3. Τελείωσε το Γκέντ Ρώμα 1-1. Πέρασαν οι Ρωμαίοι. Ισταμπούλ, η Παρθιακή Σύρα αυτή με τη Σπόρτινγκ 3-1. Και γιατί δεν πάει η παράταση και το λέει. Και το λέει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Παράταση πρέπει να είναι. Έβαλε και τρίτο γκολ. Η Τουρκία. Ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Γιατί εδώ το έχει σαν τελείωσε. Λοιπόν. Λάσκ Αλκμαρ 2-0 τελικό αυτό και Μάλμε Βόλσμπουργκ 0-3. Κάτσε να σου δώσω αυτό να δω τώρα άμα είναι αν πάει στην παράταση. Δώσε μου ένα λεπτό. 1-3 η Πόρτο, βέβαια είπαμε 10 παίζει η Πόρτο. 3-1 η θα πάει παράταση βέβαια. 3-1 η Τούρκη και θα πάει παράταση. Αυτά, όλα τα άλλα τα δώσαμε τα τελικά. Σε λίγο ξεκινάνε και τα παιχνίδια των 10 η ώρα. Μα θες, τα λέω κιόλας ποια είναι. Πες τα, γιατί έτσι και έτσι σήμερα γραμμές βλέπω ο κόσμος είναι. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Δεν ξέρω. 23-10-2-8. Μήπως νομίζα ότι προχθές. Εντάξει, λοιπόν. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, όλα καλά. Συνεχίζουμε κανονικά. Άγιαξ. Να πω το παιχνίδι το 10 που έχει κάποια πραγματικά ενδιαφέρον παιχνίδια. Όπως ένα από αυτό είναι το πρώτο που θα πω. Άγιαξ. Είναι μουδιασμένος λίγο ο κόσμος με τον ιό και τα αυτά. Και αυτό σωστά. Είναι λίγο προβληματισμένος. Λες να μεταδίδεται και από το ραδιόφωνο. Όχι, αλλά. Κοίτα, όταν έχεις πρόβλημα, όταν έχεις μέσα στο μυαλό σου συνέχεια κάτι. Καλά, αυτό σωστό. Σου χαλάει τη διάθεση. Δηλαδή και αυτά που ακούγονται το και τα. Το ραδιόφωνο είναι η διάθεση. Και τα ΜΜΕ, να ξέρεις, επηρεάζουν πάρα πολύ τον κόσμο για την ψυχολογία του. Κατάλαβες. Σωστό, δεν είσαι άδικος. Αυτό λοιπόν, λέω τα παιχνίδια των 10 που ξεκινάνε σε ένα τεταρτάκι. Ευχαριστώ που με δικαίωσες. Άγιαξ και Γετάφε, αυτό είναι καλό παιχνίδι γιατί Γετάφε κέρδισε 2-0 στο πρώτο μάτσα. Ανέλπιστα για μένα. Arsenal Ολυμπιακός είναι το παιχνίδι, το ξέρουμε. Μπενφίκα γι' αυτό καλό παιχνίδι με τη Σαχτάρ 2-1 κέρδισαν οι Ρώσοι το πρώτο παιχνίδι. Celtic Κοπεχάγη, Ίντερ με την Λουγκογκόρετς. Πώς λέγεται αυτή η πρώην ομάδα του Σάσα. Λουγκογκόρετς. Ναι, σε ένα παιχνίδι που δεν θα έχει κόσμο, είπαμε. Και ούτε δημοσιογράφος ούτε τίποτα από το στούντιο λέει θα γίνει μετάδοση. Το καφενείο, η United παίζει με την Club. Και η Σεβίλη με την. Πώς λέγεται αυτή. Η Κλούζ. Ναι, τι βλέπεις Άρσεναλ Ολυμπιακός? Εγώ το παίξα 3-1 ακριβές σκορ υπέρ της Άρσεναλ. 3-1, 3-1 ακριβές σκορ παίξα. Θεωρώ ότι η Άρσεναλ καλά δεν είναι στα καλύτερα της. Εγώ παρακολουθώ αγγλικό πρωτάθλημα, το ξέρεις αυτό. Η Άρσεναλ δεν είναι στα καλύτερά της, αλλά όλες οι αγγλικές ομάδες, ακόμη και την πιο γρήγορα, δεν ξέρω ποια θεωρείς πια γρήγορη ελληνική ομάδα, είναι μπροστά σε αγγλική ομάδα, είναι σαν να παίζει σε replay. Καμιά ομάδα ελληνική, τη θεωρώ γρήγορη. Ναι, στην Ελλάδα ναι. Είναι μια ταχύτητα πάνω οι άνθρωποι και αυτό φάνηκε και στον γκολ βασικά της Arsenal εδώ στο Καραϊσκάκι. Θεωρώ ότι το παιχνίδι. Εντάξει, 3-1 το βλέπω, ακριβές σκορ. Βέβαια στα χθεσινά μου τέτοια
Δεν έπεσα μέσα, εντάξει. Δεν έχω φωνή για αυτό το μάτς. Δηλαδή εντάξει, είναι περίεργο. Είναι πολύ περίεργο αυτό το μάτς. Γιατί? Γιατί και οι Άγγλοι είναι ψηλό loser. Αυτή η συγκεκριμένη ομάδα. Οι Άγγλοι, έχεις δίκιο, είναι loser. Είναι loser. Εκτός των νησιού. Στο νησί τους είναι. Τώρα, από ποιότητα, έτσι, από ιστορία, από φανέλα κτλ. Ο Ολυμπιακός δεν. Εντάξει, είναι μπυρμίκι μπροστά στην Άρσεναλ. Το ποδόσφαιρο μια στιγμή είναι, εντάξει. Τι να κάνω. Ευρωπαϊκή ιστορία. Μπορεί να τα αλλάξει όλα μια στιγμή. Οι ευρωπαϊκές επιτυχίες. Ο Ολυμπιακός δεν έχει στο παλμαρέ του. Εντάξει. Πάμε. Τι να κάνουμε. Εκεί δεν υπάρχει ΚΕΔ, δεν υπάρχει ΕΠΟ, δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχουν Αυγενάκηδες, δεν υπάρχουν Σαρίδες κτλ. Δεν υπάρχουν για τον Ολυμπιακό εκεί. Εκεί είναι η FIFA και η UEFA. Εκεί κάθονται κλαρίνο τα παιδιά. Εκεί βλέπετε ισχύουν οι νόμοι. Πάμε. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε το φίλο. Όσο ισχύουν, γιατί είδαμε και τρία πέναλτι υπέρ του Άγιαξ για να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. UEFA Μάφια. UEFA Μάφια. Το αφισβητήσεις. Καλησπέρα. Κολλάει ο κορονοϊός από το τηλέφωνο, παιδιά. Όχι, φίλε. Δύσκολα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιο κρούσμα. Μπορεί να φοβούνται να πάρουν τηλέφωνο Αριστείδη σήμερα. Τι κάνετε, παιδιά. Γεια σου, Αριστείδη. Έλα, ρε, καλά, ρε, φίλε. Είναι και το πρώτο κρούσμα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Φοβούνται οι άνθρωποι. Σου λέει τι γίνεται. Δύο έχει και ένα στην Αθήνα. Είναι και το παιδάκι τη κυρία. Είναι και το κάτω. Και στην Αθήνα μια 40χρονη που δουλεύει στην Τράπεζα Πειραιώς. Αυτή η Ιταλία έχει πάει, δεν το είδα αυτό. Ιταλία, ναι. Ήταν και αυτή η Ιταλία. Τράπεζα Πειραιώς, μένω και στον Πειραιά, εγώ κατάλαβα. Και οι δύο από Ιταλία κόλλησαν από την. Κοίτα, η Τράπεζα Πειραιώς δεν είναι αποκλειστικά στον Πειραιά, γιατί έχει δύο πολλές τράπεζες Πειραιώς. Εντάξει, κοίταξε λίγο. Το καλό είναι Αριστείδη, γιατί το έχουν πάρει ζεστά και όπου γίνεται, δηλαδή ψάχνουν και αυτούς που ήρθαν σε επαφή. Λογικό είναι. Και γίνεται και απολύμανση. Δηλαδή τώρα στο σχολείο που πάει το παιδάκι τη κυρία έγινε απολύμανση, έκλεισε για 14 ημέρες. Και του επιβάτε του αεροπλάνου, του επιβάτε δύο θέσει μπρο, δύο πίσω και του τρει ταξιτζίδε που πήρε η κυρία, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο, την αίθουσα που πήγε στο Δημαρχείο. Εντάξει. Καλά κάνουν. Πολύ καλά κάνουν. Ο μηχανισμός μου φαίνεται λειτουργεί προς έκπληξής μας. Το είδα και μόνο λόγο. Από ό,τι περιμέναμε. Το είδα και στοιχείο. Λειτουργεί κανονικά ο κρατικός μηχανισμός. Ναι, ρε φίλε, τι ξύλο φάγα. Όχι, εγώ ξέρω. Είδα μετά, φίλε. Τώρα έτσι εντάξει, ας το αφήσουμε και λίγο το. Είδα που μπήκανε ως ένα σημείο, καταλαβαίνω την αγανάκτηση του κόσμου. Έτσι, που μπήκανε στο ξενοδοχείο. Πρέπει να το ξάδει αυτό και βαρούσαν του αστυνομικού. Και εγώ δεν το είδα. Αυτό που φώναζε, μοίρε παιδιά. Μη. Ήταν ο ξενοδόχο. Ναι, γιατί μετά κάποια στιγμή είπε, πάει το ξενοδοχείο. Τα σπάσαν, αφού τα σπάγαν όλα. Και γλάστε, πόρτε, παντζούλε. Και σε μια στιγμή, δεν ξέρω αν το παρατήρησε, στο βιντεάκι ακούγεται και ένα κλίστρο και φωνάζει μια Παναγία μου. Ναι. Κοίταξε ότι εδώ λένε ότι του ρίξανε με καραμπίνα. Στην Κλούβα. Ναι, αλλά είδα και ένα άλλο τώρα βιντεάκι. Είδες το βιντεάκι που ο αστυνομικός πάει το τζάμι, το αυτοκίνητο και τα φανάρια. Ναι. Όχι, είδα το άλλο όμως. Είδα το άλλο. Εντάξει, υπάρχουν πολύ λογικό είναι αυτό. Πολλά βιντεάκια τώρα που φεύγαν, σήμερα φύγαν λογικά. Με πλοίο. Φύγαν. Κάνανε στο. Με πολιτικά. Όχι, όχι. Εγώ αυτό που είδα το βιντεάκι είναι τραβάει μία από ένα μπαλκόνι λογικά. Και τι ξύλο του είχαν βλέπει. Όποιο περνούσε από εκεί του ζαπακιάζαν. Ειδικά δείχνει έναν τι κλοπιέ έβαγε. Δεν ξέρω αυτό πώ έχει γλιτώσει. Το σαπίσανε, φίλε. Το σαπίσανε. Οι αστυνομικοί, ναι, το σαπίσαν. Εγώ έμαθα, είπαν στις ειδήσεις ότι και κατά την αποχώρησή τους ήταν πολύ με πολιτικά στο λιμάνι και έπεσε και εκεί το ξύλο της αρκούδας. Ναι, ήταν κάποιοι ένστολοι, οι οποίοι ματατζίδες ήταν, τα μάτια ήταν. Εντάξει, θα σου πω τώρα κάτι. Δεν χρειάζεται και τόσο υπερβάλλον ζήλος από τους αστυνομικούς. Να βαράμε γυναικόπαιδα, δηλαδή με το που κατέβηκαν εγώ, θα βαρούσαν γυναίκες, βαρούσαν και κάτι αυτά. Τις πρώτες μέρες. Ναι, βέβαια θα. Σας στέλνουν να κάνετε, έχετε μια αποστολή, ναι, αλλά η κύρια αποστολή του αστυνομικού είναι να προστατεύει τον πολίτη. Ναι, ναι. Και όχι να σπάει αυτοκίνητα με το κοντάκι από το όπλο και να πηγαίνει και ο άλλος να σπάει και φανάρια από πολύ αυτοκίνητα. Σωστά, πολύ σωστά. Αλλά και, πολύ από την, σωστά. Και από την άλλη μεριά, αυτά που είδαμε οι εικόνες δηλαδή ήταν απαράδεκτες. Εντάξει. Νομίζω, Τάσο, ότι είναι ένα είδος μικρού εφηλίου. Γι' αυτό και νομίζω ήταν πολύ σωστή η απόφαση για την αποχώρηση των δυνάμεων από εκεί πέρα. Για να αποκλιμακωθεί λίγο για να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, γιατί αντιμετωπίζει η χώρα μας και τον ιό αυτόνα. Τώρα, δηλαδή μετά από 10χρονη οικονομική κρίση, να έχουμε και κάποιες μορφές εμφυλίου, δεν λέει. Πρέπει και οι δύο πλευρές να συνετιστούν. Ναι, πάντως πολύ σωστό και είναι και ένα είδος τροφής για την Τουρκία αυτά, ε. Ναι. Αριστείδη, λίγο να ζητήσω πραγματικά και χθες το ίδιο λάθος έκανα. Πραγματικά τσιπρίζω επικίνδυνα, γιατί είπα που παίζει ο ΠΑΟΚ στη Λίμνο.
Και το είπα πάλι Λέσβο. Λέσβο. Δύο φορές το ίδιο. Και χθες με το τέτοιο ίδιο. Σα αρέσει Λέσβο, μου φαίνεται. Όχι, ναι. Δεν είναι Λέσβο, είναι στη Λίμνο. Ναι, εντάξει, δύο. Και χθες με το Στέλιο Λίμνο, Λέσβο είπα. Σα αρέσει Λέσβο. Θα μ' αρέσει προφανώς, θα έχω κανένα αποθυμένο. Ε? Αλλά δεν πάω σε νησιά. Να... Λέσβο τη λένε για από τη Σαμφό. Εσένα σ' αρέσει Λέσβο, σ' αρέσει τι. Θα του αρέσει. Μα όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν έχει πάει. Δεν αρέσει. Με Λέσβο, όχι, όχι. Έχει πάει, ρε Λέσβο, πώς θα πάω, ρε φίλε, αφού είναι Λέσβο. Στο νησί λέω, κάθε τρέπεσαι λίγο. Στο νησί λέω. Με μπέρδεψε, σε πιθάσω. Στη Λέσβο δεν έχω πάει ποτέ, όχι. Έχω φάει όμως λάδι από τη Λέσβο. Είναι ωραίο. Μια χαρά είναι. Για πάμε, ρε, στα τέτοια, τα πιάσαμε τώρα. Για πάμε στα αθλητικά. Τι να πω, δεν είναι. Σα εντάξει, για τον Άρη θα μιλήσω. Για το μάτσο, τώρα τα δύο μάτσο. Στόχος, ναι, ο στόχος επιτεύει, αλλά μπροστά έχουμε το κύπελο. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος βασικά. Ο κύριος στόχος τώρα είναι το κύπελο. Ωραία, πώς τα βλέπεις? Νομίζω ότι η κλήρωση με την ΑΕΚ, εγώ την προτιμούσα την ΑΕΚ στα ημιτελικά που είναι διπλά παιχνίδια, γιατί είναι πιο βατή, έτσι, Ολυμπιακός. Καλά, λογικό είναι. Και νομίζω, είναι κλάσεις ανώτερες οι ομάδες του και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Κανονικά τον ΠΑΟΚ πρέπει να προτιμούσε τα ημιτελικά. Εγώ έλεγα, εγώ η πρώτη μου επιλογή. Γιατί η ΑΕΚ και μετά, ναι, πάω. Και γιατί πέρσι πήρες και έχεις την Τούμπα στο κύπελο. Καλά σου λέει. Φέτος με κέρδισες με 4, όπως λες, μου έριξες στο Χαριλάου, μέχρι πάρει τον αέρα. Χι έφερες, ναι, την Τούμπα. Αλλά αέρας έφερες, κάποια στιγμή κόβεται, χι, τάσο. Ναι, αλλά εγώ σου λέω βάσει αποτελεσμάτων μιλάω. Ναι, αλλά επειδή το κύπελο είναι κύπελο και δεν είναι πρωτάθλημα, κόβεται όμως ο αέρας. Δεν είναι μικροπίσω, ναι, το κύπελο. Εγώ ξέρω ότι σε 5 μάτς από τότε που ξανανέβηκες κατηγορία έχω μία νίκη. Και μία νίκη ο Άρης και τρεις οπαλές. Λοιπόν, εγώ αυτό ξέρω. Και εγώ, αν ρωτάς, η επιλογή μου ήταν ΑΕΚ μετά ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ σε μονόματζ δεν τον ήθελα, σε διπλό τον ήθελα. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Η ΑΕΚ είναι στο καλύτερο πικ αγωνιστικά της φετινής περίοδου. Εγώ σου λέω τώρα τι γίνεται. Ναι. Εγώ δεν σου είπα τι φοβάσαι. Σου λέω τι γίνεται. Και πες, ναι, μου εσύ ότι δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όχι, η ΑΚ δεν είναι στα καλύτερα της. Η ΑΚ δεν είναι στα καλύτερα της. Ναι, αλλά είναι ένα πικ το οποίο αντιμετωπίζει ο Άρης. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι στο κάτω, στα κάτω του. Αυτή τη δεδομένη στιγμή, αυτό λέω. Και πάλι ο ΠΑΟΚ έχει να. Με κατάλαβες. Δεν νομίζω να μην ισχύουν αυτά που λέω. Ένα ή δύο και που σου πω και τρία κλικ καλύτερη ομάδα τον Άρη. Τώρα μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ποιος? Είναι καλύτερες μονάδες έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, εγώ δεν σου έχει λέω. Αλλά... Έχει πιο πολύ. Ναι, και τέσσερα τα μέρη. Νομίζω ότι. Και τέσσερα τα έφαγα στο Χαριλάου, καλύτερη ομάδα θεωρητικά είχε. Ναι, ρε φίλε, αλλά νομίζω ότι ο κύριος υπέτειος αυτή τη στιγμή τη εισαγωγικά κατάπια του ΠΑΟΚ είναι ο προπονητής. Δεν είναι τώρα. Παίζει μεγάλο ρόλο και οι παίκτες. Και ο προπονητής και οι παίκτες. Κάτσε να πω λίγο. Γιατί είπατε κάτι για την ΑΕΚ. Εγώ θεωρώ, όπως και με τον Παναθηναϊκό έγινε πριν λίγο καιρό, εγώ δεν λέω ότι η ΑΕΚ είναι σε κακό momentum προς Θεού, αλλά λέω ότι αυτό και όταν είναι ομάδες για τις ομάδες των Αθηνών πολλαπλασιάζεται, δηλαδή το 2 το κάνουν 5. Θεωρώ τις δύο ομάδες, ειδικά που κέρδισε τα τελευταία στο Ολυμπιακό Στάδιο, παίζαν με τα δεύτερα και ο Όφη και ο ποιο ήταν το προηγούμενο της μάτς. Στο Χαριλάο δεν έκανε φάση, γιατί να τη φοβηθώ αυτή την ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, εγώ δεν λέω ότι θα περάσει ο Άρης. Υπάρχει και ένας παράγοντας που λέγεται διαιτησία για φέτος ειδικά. Περίμενε, αγωνιστικά μιλάμε. Ας τη διαιτησία. Για αγωνιστικά μιλάμε. Αγωνιστικά. Ναι. Και θα υπάρχουν ξένοι διαιτητές. Αγωνιστικά μιλούσα μέχρι τώρα. Ας τους άλλους παραμέτρους. Το διαιτητή. Είναι κύριο παράμετρος ή. Είναι, αλλά θα είναι ξένοι, ρε φίλε. Θεωρώ ξένοι. Είναι ξένοι. Α, ναι, δεν το ξέρα. Ξένοι θα είναι, φίλε. Μη τελικός είναι. Τι θα βάλουν δηλαδή. Και ξένοι, ξέρω εγώ, με εμάς μπορεί να βάλει και Έλληνες. Είναι ικανοί. Όχι, όχι. Ξένοι θα είναι, αλλά. Άλλο να πεις, να είναι ξένοι Γερμανός, Άγγλος, Ισπανός, όχι Αζέρος. Αριστείδη, όχι Αζέρος. Το ζήτησε, τώρα θα γελάσω εγώ, δεν μπορεί να μην γελάσει. Το ζήτησε και ο Ολυμπιακός. Να υπάρχουν, λέει, στα play-off. Και στα ημιτελικά. Καλά, στο ημιτελικό ήταν τέτοιο. Ξένοι διαιτητές και ξένοι στο VAR. Δηλαδή αυτό που ζητούσε ο ΠΑΟ και βγαίνουν αυτοί και έλεγαν ότι είναι στημένο το πρωτάθλημα. Αυτοί δεν τα λέγανε, ρε φίλε. Όσο ήταν ο ΠΑΟ και πάνω. Ολυμπιακός δεν έλεγε στημένο το πρωτάθλημα, ο Μπαρμπασάβας. Στημένο ο Περέιρα, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Τώρα όλα είναι καλά. Το φιλαράκι μας, περίμενε λίγο. Ο Γιάννης Ζιγκόλης. Δεν είναι τελικό. Δεν είναι τελικό. Ναι, το φιλαράκι μας. Ναι, για... Ο Γιάννης Ζιγκόλης λέει ΑΕΚ Ολυμπιακός τελικός. ΑΕΚ Ολυμπιακός τελικός. Ναι. Πολλά κρασιά έπιε, πες τον εκεί στο μαγαζί. Μην ανοίξει άλλο κρασί, Γιαννάκη. Είναι ένας πιθανός τελικός. Σε χαλάει. Λογικό είναι. ΑΕΞ είναι ο Γιάννης. Ναι, σαν ΑΕΞ λογικό είναι να θέλει να αποφύγει τον ΠΑΟΚ. Γιατί τρεις χρονιές, Γιαννάκη μου, ο μάντελος μου κουβαλάει το κύπελο, ο αχθοφόρος. Με κατάλαβες, γι' αυτό δεν το θέλει. Κατάλαβες. Έχει κακή εμπειρία από το ΠΑΟΚ τώρα, ΑΕΚ. Ναι, βέβαια δεν αποκλείεται ο τελικός να είναι πάλι ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Κανείς δεν μπορεί να τα αποκλείσει. Όχι, φυσικά τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει. Τέσσερις είναι οι τελικοί πιθανοί, τέσσερις είναι, οπότε. Για να δούμε τώρα. Ένας από αυτούς. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει.
Θα δούμε. Κρυοπάνω. Έπεσε λίγο η δημοκρασία. Αλλά είναι για Φεβρουάριο μια χαρά είναι. Μια χαρά έχει, ναι, 7-8 βαθμούς εκεί τώρα που εδώ κατέβηκα. Έχει βγάλει αέρα και έχει βγάλει ψύχρα. Αέρα έχει και εδώ λίγο. Έχει λίγο μια ψύχρα, αλλά εντάξει, δεν το λες και κρύο. Τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, ρε Αριστείλη. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Γορινά. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμα φίλο. Πάμε να τον ακούσουμε. Θα πάμε και στο διάλειμμα, έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξάδερφε, τι κάνεις? Νάτος, ξάδερφος από το Άργος. Τι κάνετε, ρε, τα σούλη τι κάνεις? Γεια σου, παλικάρι μου, καλά εσύ? Άργος οριστικό. Ναι, τον άκουσα, τον άκουσα, τον άκουσα και χθες. Λοιπόν, τι ακούγεται από μέσα, ρε, εσύ? Βλέπω τώρα τη μεγάλη νίκη της Arsenal, ρε. Ναι, σωστά, ξεκίνησε Arsenal, Ολυμπιακό, να το βλέπουμε κι εμείς. Σήμερα είχε Europa League περίεργα παιχνίδια και για το σύγχυμα σχηματικά. Αχ, λίγο ήθελα να γίνει ένα μηδέν. Για πες, ναι, ποιο ήταν το περίεργο αποτέλεσμα? Για πες μας. Για μένα, ναι. Η Πόρτο που έχασε. 1-3 έχασε τελικά. 1-3, ναι. Και στο πρώτο μας είχε χάσει, νομίζω 2-1, έτσι. Την βάλαμε και ναι, άσο. 2-1, ναι. Την βάλαμε και άσο του καφενείου μας που μας πήρε στο λαιμό της. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα είναι την Τετάρτη. Οι δυο ομάδες μας από την πόλη μας. Εκεί τι θα παιχτεί? Εγώ αυτή την Αθήνα τη φοβάμαι. Γιατί? Όλα τα αποτελέσματα πιθανά είναι. Τι να παίξει? Γιατί τη φοβάσαι την Αθήνα? Στο κύπελο τα τελευταία 3 χρόνια Αθήνα δεν υπάρχει. Θεσσαλονίκη υπάρχει. Τα φέρνει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτοί πρέπει να φοβούνται. Όχι εσύ. Και πάλι, και πάλι Θεσσαλονίκη θα το φέρει, να ξέρεις. Αυτό πιστεύω εγώ. Πάλι θέλω... αυτό ρωτάνε. Ρε παιδιά, εγώ θέλω ΠΑΟΚ τελικό, τελείωσε. Είναι ποιος το πάρει. Ένας πιθανός τελικός. Θα βγει το τρόπιο στη Θεσσαλονίκη. 25... Αυτό είναι το πιο ευχάριστο απ' όλα. 25% έχει, όχι, ή 33%. Λίγο δύσκολο είναι να... Εγώ και οι και δύο εμένα δεν θα με καλούσε πραγματικά το ΠΑΟΚ τελικό. Δύσκολο το βλέπω, να σου πω την δεν θα έλεγα όχι σε ένα ΠΑΟΚ τελικό, αλλά λίγο χλωμό το βλέπω, γιατί θεωρώ ότι ο Φαταούλ θα τα χτυπήσει όλα φέτος. Ο Φαταούλ, Ναι. Και αυτή χθες η Ρεάλ, τι μεγάλη ομάδα που είναι, ρε παιδιά. Μεγάλη δεν είναι ούτε ρε φίλε στα γράμματα πλέον. Λοιπόν, μας πήρε στο λαιμό. Όχι, σε λίγο θα βγει και ο Χρήστος που είναι Manchester United, από τους αμπελόκηπους, και θα μας δανείς πάλι το κεφάλι για τη Manchester United. Κάτσε, άμα γίνει κανένα 0-1, πού να βγει? Θα τρώει τα νύχια του. Τα νύχια του θα τρώει. Άσε. Και εμείς και εγώ Manchester είμαι υπόψη, αλλά είναι καφενείο αυτή τη στιγμή Manchester. Εντάξει. Τι έκανα, λέω ότι είναι ομαδάρα ενώ είναι καφενείο. Α, καταφωνήν. Θα βγει σε λίγο. Φερνάντες, αυτός είναι καλός παίκτης που πήρε ο Φερνάντες. Μια ωραία πέταλου. Για να δούμε. Κάντε λεπέντες, καλό ξημέρωμα. Να έχουμε. Γεια σου, γεια σου ξάδερφε, γεια σου ξάδερφε. Γεια σου ξάδερφάκι. Και τι είπες, θα πάρα πει τσίπουρα εσύ εκεί? Στον ξάδερφο. Τσίπουρο δεν πίνω. Έτσι είπες χθες. Τσίπουρο δεν πίνω, τον είπα. Χθες δεν πίνω τσίπουρα. Καμιά σουμάδα κατά κουζινού μπορεί να βγει ξάδερφο. Τσίπουρο όχι, αλλά καμιά κάνα και χρυμπαράκι θα το πιούμε. Και χρυμπαράκι, μάλιστα. Μέχρι καλησπέρα στο τελευταίο πριν το break. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ φίλε. Νάτος. Καταφώνει. Ναι. Λοιπόν, τι? Ο άλλος ξέρει, ναι, ο συμπολίτης μου, εγώ χάρηκα που κέρδισε η City την παράγκα της Ευρώπης, τη Ρεάλ. Βράσει η City να περάσει η Μάντσεστερ, δεν μπορεί να κάνει φάση. Πιάρε, ρε εσύ, άσε τώρα με το καφενείο, θα πάρω κύπελο στην Αγγλία και Europa League και καφενείο, λες. Λες να γίνουν αυτά τα δύο που είπες, κύπελο, κύπελο πώς θα το πάρει. Και Champions League. Στην Αγγλία πώς θα το πάρει. Τέταρτη θέση. Θα μου πεις... Γιατί ρε φίλε, τρεις πρώτους πίσω από την Chelsea δεν είμαι. Καλά, δεν είναι τέταρτη θέση και η πέμπτη Champions League θα οδηγεί, εφόσον θα τιμωρηθεί και η City, πλέον και η πέμπτη θέση Champions League. Ναι. Δεν μου λες τι έγινε τώρα, επήλθε η ηρεμία μεταξύ σας, τι έγινε. Μια χαρά είναι όλα. Θα σου ρίξω φλιτ. Όλα καλά. Όλα καλά, εντάξει, εντάξει. Μια χαρά, εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα. Αυτά συμβαίνουν σε ζωντανές εκπομπές, ιδίως όταν η ραδιοφωνική παραγωγή είναι πάω κάρης. 0-1 είχε τάφε. Αντίο ζωή ο Άγιαξ. Μάλιστα. Αντίο ζωή. Αφού είχε και το 2-0 βρεζάκο από το πρώτο μάτς. Ναι, ρε, πήγαινε παράταση. Εντάξει. Είναι βουνό το 2-0, εντάξει. Κάτσε, κάτσε, Χρήστο, μπορεί να δώσουν 4 πέναλτι στον Άγιαξ να περάσει, δεν ξέρεις. Ο Εφαμάδη. Μπορεί να κάνουν το ρεκόρ σήμερα, να μην φτάνουν τα 3 με τον Μπάουκ. Όπω, τι κατάλαβε. Δεν μου λες αυτό το να γίνουν τα παιχνίδια με θεατές, θα το απέτησε ο Άρης, σου λέει την κυπεδούχο παίζω να γεμίσω το Χαριλάου. Ναι, να δώσουν. Τι γελάς, τι. Καλά, ξεχνάς όμως κάτι όμως,
Ξεχνάς ότι είναι τριήμερο. Το ξεχνάς αυτό. Α, και είναι και αδιάφορο. Α, και θα έφευγε ο κόσμος, θα έφευγε. Είναι τριήμερο και είναι αδιάφορο μάτς. Να πω ότι θέλαμε μόνο νίκη για να μπούμε στην εξάδα, να σου πω ότι θα είχε πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, κάπου, Ζάχο, άκουσα σε άλλο μάτς, σε άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Τα παιχνίδια, λέει, του κυπέλου, τάχα μου μήπως γίνουν, λέει, χωρίς θεατές. Ναι, αλλά θα γίνουν και ρεβάς χωρίς θεατές. Φρουρά! 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 Άκουσε, στην Ελλάδα. Έλα. Άκουσε. Στην Ελλάδα είμαστε και τίποτα δεν μπορεί να μου φανεί παράξενο. Το σωστό μην είναι. Μην μα πούμε μετά από ένα μήνα πέρασε ο ιός και πήγε βόλτα. Το σωστό είναι, παρότι με συμφέρει εμένα σαν Άρης, έτσι. Διότι ο Άρης ναι. Το παιχνίδι παίζει εκτός έδρας την Τετάρτη. Ναι. Το σωστό είναι ό,τι γίνει στο πρώτο παιχνίδι να γίνει και στο δεύτερο. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το δίκαιο, μάλλον. Όχι το σωστό, είναι το δίκαιο. Αλλά το δίκαιο, ναι. Στην Ελλάδα εντάξει, δεν είναι, όλα γίνονται. Οπότε ναι, ναι, ναι. Οπότε όλα γίνονται. Και καλό θα είναι στην Ελλάδα του, στην Ελλάδα θα... του, και για του Μαρινακιστάν. Καλό θα είναι στο πρώτο μας να γίνουν χωρίς κόσμο. Μεγάλη ευκαιρία για την Άγιαξ να ισοφαρίσει. Ναι. Εντάξει, ενώ έχουμε ημίχρονο στο Μπασάκ Ξεχύρ Sporting στην παράταση 3-1. Στα πέναλ το τελικό, έχουμε, όχι, ημίχρονο πρέπει να είναι. Ναι, στα πέναλ θα πάει. Λες. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ένας φοβάται τον άλλον. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άγιαξ να ισοφαρίσει. Στο καπάκι. Τώρα την Κυριακή μην δούμε τίποτα επεισόδια να πούμε. Πού είναι τα επεισόδια. Πού θα δεις επεισόδια, ποιο μάτσα θα δεις. Τώρα θα γελάζεις με αυτό που θα σε πω, αλλά όλα παίζουν. Για πες. Ξέρω εγώ, 5 ώρα στη Μίκρα παίζει Άρης ΠΑΟΚ γυναικείο βόλεϊ, μην έχουμε ιστορίες. Τι παίζει γυναικείο βόλεϊ. Κανείς δεν το ξέρει, φίλε, τώρα που μας το είπες το μάθαμε. Γιατί πράγμα είναι αυτό. Το έμαθες, αλλά καμιά φορά θα μην βγούμε στις ειδήσεις. Αυτά γιατί γίνονται, δεν ακούς. Αυτά γίνονται στην Αθήνα πιο πολύ, φίλε. Ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στα γυναικεία. Εδώ δεν έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα. Εδώ ναι, είμαστε σε τέτοια αθλήματα αγάπης και λουλούδια. Όχι, δεν χρειάζεται πουθενά να είμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Πάω Κάρης και τα λοιπά. Αν και έχει ο Άρης μια Αμερικάνα που αξίζει να τη δεις, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ωραίο. Και από την άλλη πλευρά έχει να δεις πράγματα. Και εκατέρωθε, θα έλεγα. Έτσι. Έχει, ναι. Έχει. Να πάμε να το δούμε το θέμα. Ξέρεις πότε λοιπόν, θα έχει το βόλι. Το... Όχι, ρε Ζάχο, δεν απαντήσει κανείς. 5 η ώρα, 7 παίζει Χαριλάου σήμερα. Τρόμητο. Βόλι είναι Χρήστο. Ναι. Ξέρεις ναι, πότε ναι. Θα έχει πολύ κόσμο και σολτάω το γυναικείο βόλι. Πότε. Άμα βάζουν λιγότερο ύφασμα, ρε φίλε, στα κορμάκια που φοράνε. Ήδη είναι λίγο κι άλλο το λιγότερο. Πιο κι άλλο πιο λίγο. Πώς κάνουν στο beach volley το καλοκαίρι. Α, κατάλαβα τι λες. Όπως τα παλιά που βγαίνανε οι Κουβανέζες με μαγιό που ήταν, λες παλιά. Ας ήταν και Βραζιλιάνες. Δεν θα άφησες και σε εισιτήριο ούτε στη μαύρη αγορά. Πάλι έχει δει. Καλό μάτι πάλι έχει, μην νομίζεις. Αν να χάθεις, ρε. Μάτι είπα, ρε φίλε. Ντροπή. Ντροπή. Εμείς για το άθλημα μας ενδιαφέρει. Ναι, εντάξει, και το άθλημα βέβαια. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι, αυτό το άθλημα ταιριάζει στις γυναίκες. Τι Σταρά, να κάνουμε τώρα. Πες λίγο ένα τελικό, τι πιστεύεις, Άσενα Ολυμπιακός και κλείσε να κάνουμε το διάλειμμα. Άσε τώρα τι πιστεύω. Εμείς τώρα στα ΠΑΟΚ δεν μας βολεύει να περάσει για να είναι κουρασμένος ή να αποκλειστεί. Εδώ σε θέλω τώρα. Μας βολεύει να περάσει. Και πώς σαν τέτοιο μας βολεύει. Πες τους να έχουν και γύρω παλίξ το κεφάλι του. Ναι, βρε, εσύ τι θες. Και σαν χώρα μας βολεύει. Πες δηλαδή, γιατί... αφού πιστεύεις στο Ολυμπιακό, πες 0-1, 0-2, πώς. Όχι, 1-2 να περάσει. 1-2. Και να έχουν και γύρω παλίξ το κεφάλι τους. Εντάξει. Τραυματισμούς να έχουν και θα σου πω εγώ μετά στα playoff. Ακούστηκες, Χρήστο. Καλό βράδυ. Βάλε καφενείο Μάτσερ, βάλε. Λοιπόν, πριν πάμε στην τελειώδη, δώσε μου γιατί το είπα χθες και με το Στέλιο εδώ, θα το πούμε και να το προωθήσουμε έτσι λίγο περισσότερο. Το φιλικό μεταξύ φιλάθλων είναι μεταξύ φιλάθλων του Άρη και του ΠΑΟΚ. Στη ΜΕΝΤ. Ήταν και ο Γιαννούλης, ο φίλος μας ο Γιάννης. Ναι. Και ο Γιαννούλης και ο Χρυσανθόπουλος θα τιμηθούν. Mm. Ο Γιώργος Χρυσανθόπουλος και ο Γιάννης Γιαννούλης για την προσφορά του στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Γίνεται στη ΧΑΝΘ στις 7.30 ώρα το Σάββατο το παιχνίδι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, το οποίο θα μπορεί να φέρει είδη πρώτης ανάγκης, παιχνίδια, τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο. Μακαρόνια υπάρχουν, να πάνε. Βέβαια, μα όταν λέμε τρόφιμα. Όχι, υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, υπάρχουν. Εγώ είδα το απόγευμα που ήρθα. Ένα τέτοιο να πάει ο καθένα. Λοιπόν, τα οποία θα διατεθούν στο Σύλλογο Πράξη Αγάπης. Είναι οι φίλαθλοι που έχουν και ο Ιακήμ και ο Δημήτρης, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, που έχουν τις σελίδες του ρετρό, του μπάσκετ του Άρη και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Και μπράβο, κάθε χρόνο, παιδιά. Δεύτερη χρονιά το κάνουν. Του χρόνου, και είπα στον Ιακήμ σήμερα, του χρόνου λέω: αν έχουμε υγεία και είμαστε έτσι καλά, θα παίξω κι εγώ στο φιλικό αυτό, να πω την αλήθεια. Πού, στο μπάσκετ? Ναι, στο μπάσκετ. Και εγώ θα παίξω. Παίξεις κι εσύ από την άλλη. Ωραία, να το η πρόταση στον αέρα. Λοιπόν.
Τα γυαλιά να βγάλει. 7 και μισή. Σπάσω τα γυαλιά. Θα κάνει λέιζερ. Πρώτο Θεό, καλά να έχουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το Σάββατο στη Χάνθ, στο γεπεδάκι Χάνθ, Σάββατο 29 Δευτέρου σε 7.30 ώρα, πράξη αγάπης, στο σύλλογο πράξη αγάπης, ό,τι φέρετε, παιχνίδια, τρόφιμα. Και να δώσω τα συγχαρητήρια μου και στον Ιακήμ και στον Δημήτρη, πραγματικά. Μπράβο, αξιέπαινη, τα αξιέπαινη η προσπάθειά τους και πιστεύω κάθε χρόνο να γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Ωραία. Καλά, έκανες και το είπες, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Στην εκπομπή λίγο πριν τελειώσουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και ερχόμαστε πάλι με ανοιχτές γραμμές στο 23-10-287-3-8. Έχουμε καμιά αλλαγή στα σκόρ, Ζάχο, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Γιατί έχουμε και κάνει δύο γραμμούλες. Λοιπόν, Σεβίλη Κλουζ 0-0, Μπενφίκα Σακτάρ 1-1 έχει γίνει το παιχνίδι. Η Μάντσεστερ 0-0, Άγιαξ ισοφάρισε στο καπάκι, έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία. Ίντερ Λουντογκόρετς κουλούρια και Σέλτικ Κοπεχάγη κουλούρια. Και το παιχνίδι στην παράταση, είμαστε 3 λεπτά πριν τα πέναλτι οι Τούρκοι με τους Πορτογάλους. Πάμε στους φίλους όμως. 23-10-287 για 3 οκτάρια. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Σύ, φίλε, το όνομά σου. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τάσος ονομάζομαι. Να σε καλά. Η αλήθεια είναι ότι σας ακούω τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Επειδή πριν αναφερθήκατε για τον μπάσκετ, με αυτή την αφορμή πήρα τηλέφωνο, επειδή εγώ είμαι μπασκετικός ΠΑΟΚ. Βασικά είμαι το 79 γεννηθής, οπότε... Γεννηθής πότε, πότε είπες, φίλε? 79. 40 χρονών. Οπότε 40. Εγώ έγινα ΠΑΟΚτσής λογικά από τον μπάσκετ, γιατί είχαμε τα χρόνια του Βουλινού, οπότε... Ναι. Εγώ απλώς θέλω να καταθέσω την άποψή μου, αν επιτρέπετε, στον αέρα. Πιστεύω τότε που έγινε η κλειστή, λήφθηκαν όχι μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, είχαν μεγάλη θητεία στο... και ομάδες που πήραν και το προαθλητρί ήταν η Σιένα, η Μπολόνια, η Άλμπα, οι Ορτέζ, οι Λιμόρες, δηλαδή ιστορικές ομάδες, γιατί είναι μια κλειστή λίγο, κάπως έτσι. Ωραία. Τώρα όσο είπατε, τόσο κάποιος κύριος, δεν ξέρω ποιος από τους δύο, είπε ότι εκείπες, ενώ ξέρω εγώ έχουν κόσμο και τα λοιπά. Δηλαδή η Ασία, εκ του Περιστέρι που έχουν ένα ρόστερ καλό, τι να κάνουμε με το ζόρ, δηλαδή να τους ρίξουμε στην Α2 επειδή υπάρχει ο ΠΑΟ και ο Άρης που δεν έχει ρόστερ αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό το μπάσκετ που βλέπω. Κάσο, εγώ το είπα αυτό. Εγώ το εννοούσα ότι οι κάποιες άλλες ομάδες είναι πολύ πιο εμπορικές. Και θα θέλουν οικονομικά, αλλά... οικονομικά για τον μπάσκετ πολύ παραπάνω. Οπότε θα ήταν. Ναι, δεν αυτό, ξέρεις αυτό, γιατί. Αυτό. Όταν είχαμε, έχω οικονομικά τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτά τα οικονομικά προβλήματα στον ΠΑΟ και στον Άρη, τους έχεις αφήσει εσύ σαν κράτος ατιμών και συνεχίζουν να έρχονται στον ΠΑΟ και στον Άρη κάποιοι απίθανοι για να διαμίζονται, να κονομάνε, να παίρνουν μισθό κτλ. Όμορφα, ωραία και καλύτερα. 10-15 χρόνια στον ΠΑΟ και δεν υπήρξε. Ποιο, παίζουμε εσύ ένα-δύο. Αυτό λέω, αυτό δεν είπα, ο Πρέλεβιτς ζητούσε επενδυτική. Ναι, είναι δυνατό να είσαι 10 χρόνια εσύ ονόματα, διοίκηση πρωτοδικείου και να είσαι 5 διαφερόμενους. Σαν παίκτης ήταν, τι να πούμε τώρα, και από εκεί και πέρα, οι ομάδες αυτές δημιουργούνται με 200 μου. Ναι. Και αν σου πω και το πιο απλό, είναι City, με 2,5 εκατομμύρια μεικτά που έδωσε και στη Γάντε και 1 εκατομμύριο, εγώ σου λέω, τα 500 να έβαζε, ναι, την πρώτη χρονιά ο κόσμος θα γέμιζε, ναι, το γήπεδο. Καταρχήν κάνεις και ένα όταν λάθος. Βλέπεις ότι θα παίρνει το πρωτάθλημα φέτος. Ναι, κάνεις ένα θα λάθος. Θα το παίρνει του χρόνου. Κάνεις ένα λάθος. Θα το βάλω στην Κυρολίκη. Βλέπεις, το ποδόσφαιρο το, που είναι ιδιοκτήτης, ναι, που το είναι το μεγάλο, να εσύ κάνουμε διάλογο, τα σούλη. Με ρώτησες κάτι, να σε απαντήσω. Λοιπόν, και μην το συγχαίεις και μην το παραλληλίζεις με τον μπάσκετ. Και να σου πω και κάτι. Στον μπάσκετ έβγαλε ένα σκασμό λεφτά. Δεν έχει καμία υποχρέωση. Καβίδης ήταν σαν ένα όνομα. Και αποδιαχειρίστηκαν και το λέω πολύ ευγενικά. Κατάλαβες, όπως είπες και εσύ, αυτή η ομάδα έπρεπε να έχει ένα budget 300 χιλιάρικα. Και μία χρονιά κάποιος κύριος αποφάσισε να την πάει στο 1-200 και γι' αυτό καταστράφηκε και ο ΠΑΟΚ οικονομικά. Και τη διέλυσε. Και κινδυνεύει τώρα, με κατάλαβες. Και τη διέλυσε. Α, μπράβο. Αλλά άμα την πρώτη χρονιά, παράδειγμα πέρυσι ο Προμηθέας πήγε με τον Παναθηναϊκό, ο κάθε Σαββίδης, μην το παίρνεις τώρα σαν όνομα. Ήταν δεύτερος. Πάλι την επόμενη χρονιά δεύτερος. Κάτι γίνεται. Υπάρχει μια ομάδα η οποία γεμίζει ένα γήπεδο. Στο βόλεϊ πριν 3-4 χρόνια που δεν ξέραμε καν από βόλεϊ. Πήταρε το γήπεδο. Βέβαια. Αυτό λέω. Άμα κάθε αγωνιστική, αυτά τα βλέπει η Ευρώπη. Και σου λέω ότι υπάρχει μια ομάδα, ρε φίλε, που θα βγάλουμε λεφτά από αυτήν την ομάδα. Κατάλαβες. Δηλαδή μην τα ρίξεις, αλλά και εμείς λίγο να κουνήσουμε. Κάνεις κάτι, τα έσοδα από τον μπάσκετ τους άλλους είναι που τα έξοδα, δεν το συζητάμε. Υπάρχει επενδυτής που να είναι, να μην πω αλλιώς, την έκφραση τρελαμένος. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Στο ποδόσφαιρο και οι ΑΕΚ χρωστούσε, πέσανε και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι υπήρχαν ευνοϊκές ρυθμίσεις πολλές ομάδες για να μπορέσουν να επιβιώσουν
Και αυτές οι ομάδες συνέχισαν, επιβίωσαν, πήραν τίτλους, παίρνουν τίτλους, συνεχίζουν, είναι μια χαρά, όλα ωραία, όλα καλά. Στο που έχουν δοξάσει τη χώρα, τρόπαια. Με κύπελα, με πρωταθλήματα, η χώρα, πιο πολύ ο Άρης. Κάποια στιγμή δεν ναι. σβήσαν τα χρέη. Ναι. Πάλι κακοδιαχείριση. Και σιγά το πράγμα. Τώρα που είναι στην άσχημη, ναι, στραβή, στη δύσκολη, γιατί δεν βγαίνει μια ρύθμιση για αυτές τις ομάδες, τις ιστορικές, ναι, αφού μιας και... Το κατάλαβα πριν αυτό που είπες. Μπράβο. Δεν θέλουνε. Γιατί δεν θέλουνε. Εδώ ο Ολυμπιακός παίζει Α2. Αν δεν το κατάλαβες. Και παίζει Euroliga. Ναι, γιατί έχουν απαξιώσει εντελώς το προϊόν. Ποιος το έχει απαξιώσει εντελώς το προϊόν. Τα αφεντικά στο μπάσκετ... Εκεί πρέπει να μπει στα μούτρα. Να τους τρελάνεις. Ας το λουστούν τώρα. Όπως έκανε ο Ιβάν στο ποδόσφαιρο και τους τρελάνε όλους. Και παραμιλάνε ακόμη και τώρα. Αυτό πρέπει να κάνεις. Είχαμε προπονητάρα στην αρχή με το που ξεκίνησε ο Φλεβαράκης και το βγάλαμε άξω το Φλεβαράκη. Είναι ότι πρέπει να πας τώρα σε τρία μάτς. Συζήτηση κάναμε τα Σούλη. Δύσκολο και για τον Μπάου και για τον Άρη. Άντε τώρα πάνε μέσα και μέσα στο Περιστέρι να πάρεις δύο νίκες. Και εκεί που φτάσαμε, τα φτάσαμε εμείς οι ίδιοι. Δυστυχώς. Εγώ έτσι βλέπω. Όχι τώρα, από παλαιότερα εκεί που φτάσαμε τις καταστάσεις και δεν υπήρχε έλεγχος. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Καλώς, ευχαριστούμε και εμείς για την επιτυχία. Που με γραμμές ανοιχτές έτσι. Κόκκινη κάρτα. 7 και 3 οχτάρια. Είδα καλά, Ίντερ Λουτογκόρετς 0. Δεν το είδα. Είναι πέναλτι το οποίο έκανε μία μασέτα ο αμυντικός, ένας που πήγαινε γκολ. Και είναι ο Πορτογάλος ο Φερνάντες το νέο απόκτημα. Για να δούμε. Άντε ρε φίλε, μία. Όχι. Τι έκανε το κατσίκι, το βάλε. 1-0. Είναι καλό παίκτη αυτό. Να το θυμηθεί, άμα το βλέπει ο Μπρούνο Γκάμα αυτό το μάτσα, έτσι θα το βάλει στο άλλο. Του κατσίκι. Ρωτάτε να μην χάσει πέναλτι. Λίγο να σου πω. Νομίζω ότι είσαι το outsider για την κατάξυση του κυπέλου. Δηλαδή. Καλά από του τέσσερι. Θα αφήσουμε το θέμα. Φυσικά θέλω. Για το κυπελάκι. Πρέπει να δω. 1-0 είπαμε. Με 0-2 πάει παράταση. Να δούμε γιατί λέω εγώ ότι είσαι outsider. Λοιπόν. Εγώ θα το πάρω καταρχήν αγωνιστικά. Νομίζω ότι ποιοτικά. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ υπερτερούνε. Σαν ρόστερ. Βάθος ρόστερ. Σαν ρόστερ. Σαν βάθος ρόστερ. Μετά δεν έχεις μεγάλη διαφορά από την ΑΕΚ, αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ ένα κλικ λίγο πάνω. Τουλάχιστον ένα κλικ. Σαν εντεκάδα. Σαν ρόστερ έχω και από τον Ολυμπιακό. Σαν εναλλακτικές λύσεις, σαν πάγκο, σαν βάθος πάγκο κτλ. Ένα το κρατούμενο αυτό. Εντεκάδα θεωρώ ότι δεν έχω από κανέναν μεγάλη διαφορά. Σωστό. Σαν εντεκάδα. Okay. Άρα αγωνιστικά βάσει ποιότητας ποδοσφαιριστών έρχεσαι τέταρτος. Μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ θα πω για την χρονιά, το σηκώνει συνεχόμενα με την ΑΕΚ. Δεν το θεωρώ απίθανο να συνεχιστεί αυτή η παράδοση η ομάδα της Θεσσαλονίκης να πάρει το τέταρτο συνεχόμενο, μιας και ιδίως θα υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο αν έχει απομακρυνθεί από το πρωτάθλημα. Να δούμε και τι θα γίνει. Όχι, ναι, στο πρώτο μάτς δεν θα έχουν το δεύτερο. Ο Σιδηρόπουλος ήταν. Νομίζω μου δίνεις μια καλή πάσα. Είναι ακόμα μεγαλύτερα το για να κερδίσει όσο μπορεί με παραπάνω γκολ τον Ολυμπιακό την Τετάρτη. Στο κύπελο της Τούμπας. Ναι. Εντάξει, άρα υπάρχει μια ομάδα η οποία τρίτο στο κύπελο, κατά το συνεχόμενο. Υπάρχει από την αντιπίωση έχει μείνει άτιτλος από το θεσμό του κυπέλου τα τελευταία δύο χρόνια. Θα είναι τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Τρία χρόνια. Θα είναι τέταρτη χρονιά που δεν θα το σηκώσει αν δεν το πάρει. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά, βλέπεις τι κάνουν στον ΠΑΟΚ. Και είναι καλύτερο, θα το πάρει. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Το ίδιο κυνήγι πιστεύω ότι θα φάει πάνω αν περάσει τελικά ο Ολυμπιακός. Οπότε. Εγώ φαβορεί για τον τίτλο χρίζω ή τον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό. Για το θεσμό. Περάσει, λες, για θα τον για το θεσμό του κυπέλου. Κάτσε να δω λίγο αυτό. Υπάρχει η άκρη γιατί έχει και γραμμούλες. Πιστεύω ότι θα με δικαιώσει. Δεν της έχει κάτσει καθόλου καλά. Και εγώ φυσικά θα μου έχει γυρίσει το μυαλό και το μάτι μαζί. Αν πήγαινα τρεις συνεχόμενους τελικούς, τους δύο μέσα στο σπίτι μου και έβλεπα τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ να είναι στον Αττικό ουρανό. Το κύπελο Ελλάδος και να τα πανηγυρίζουν τρεις συνεχόμενες φορές. Έχουν απομακρυνθεί και από το πρωτάθλημα. Θα τα δώσουν όλα για όλα. Και αυτό κομμάτι της περίοδου με την αλλαγή προπονητή ποδοσφαιριστών. Θεωρώ ότι είναι σε μεγάλη φόρμα η ΑΕΚ. Και υπάρχει και ο Άρης όμως, ο οποίος έχει ένα μεγάλο τεράστιο. Είναι έξω από το πρωτάθλημα 100%. Πέμπτος. Δεν έχει πρόβλημα με την Ευρώπη και θεί εκεί. Οπότε. Κατά σειρά προτεραιότητα, σε πάω Ολυμπιακό ΑΕΚ και μετά το τελευταίο τον Άρη στο κύπελο. Το αιτιολόγησα. Ναι, ναι. Αυτό. Από πλευρά στοιχηματική και θα δώσω τα ποσοστά τουλάχιστον για τη στοίχημα. Χορηγό, κατάκτηση έτσι. Ναι. 3-15 το πρόσεξε. Δεύτερο φαβορή χρήζει την ΑΕΚ. Η στοίχη έτσι. Δεν είναι αγγλική ή ιταλική.
Λοιπόν, 3 έχει την ΑΕΚ. Ναι. 3,65 έχει τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή στην ουσία το ίδιο είναι, αλλά ναι, ναι. Και τον Άρη τον έχει εξφέσει για να περάσουμε αν έχουμε γραμμές. Κοίταξε λίγο πολύ, τα ξέρουν όλοι, αλλά θεωρώ ότι το κίνητρο το Άρης, έτσι. Mm. Αν πούμε ότι έχει πέρασει. Πέρα... Θα σου πω αυτό που είπες, ότι έχει 50. Αν λέμε ότι ο κόσμος μπορεί να περνάει ομάδες, θεωρώ το μεγάλο. Φωνήσω, συγγνώμη. Ναι, εσύ πιστεύω ότι κάθε. Είπες... Ναι. Έχει το δικό της κίνητρο για διαφορετικό λόγο. Όχι, ρε παιδί μου, έχει. Εντάξει, το λες βάσει με το θέλω σου, ρε παιδί μου. Ναι, σου είπα, αν μπορεί και ο κόσμος περνάει τα μηνύματά ναι. του στην κάθε ομάδα. Mm-hmm. Θεωρώ... Θέμα δίψας, ναι. Ναι. Δίψασμένος, γιατί έχει και 50 χρόνια να πάρει τίτλο, ναι. Ακριβώς. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Αυτό λέω. Αλλά υπάρχουν όλοι οι άλλοι παράγοντες που ανέφερα που δυσκολεύει πάρα πολύ Τετάρτη, αυτή την πρόβλεψη. Τετάρτη, Κυριακή, κοντή γιορτή. Πάμε στη γραμμή. Πάμε. 23-10-287-888 οι γραμμές ανοιχτές. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ολυμπιακός, καλά κρατεί πάντως. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γιώργος από Λαμπρινή, από Αθήνα. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργη. Τι κάνετε παιδιά. Καλά Γιώργο, τι ομάδα είσαι. Πανάθα έχουμε πει τώρα, να βγαίνουμε και κανένα. Παναθηναϊκός. Α, λίγο ναι. βλέπουμε τα μάτς στο UEFA ρε Γιώργο. Εντάξει, εσύ 18 κύπελα έχεις στην ιστορία σου. Πόσα έχει εκεί. Κάτσε λίγο, τώρα, 18, κάτσε λίγο στην 18, άκρη. 19. Κάτσε λίγο στην άκρη να πάρει ο Πάο κανένα ακόμα. 18-19. 18 κύπελα έχει. Λοιπόν, εγώ θέλω Πάο Κάρης τελικό. 18 κύπελα έχει ο Παναθηναϊκός στην ιστορία του. Πόσα κύπελα. Ναι, τι 18, τι 19, δεν υπάρχει. Εντάξει, στο ένα δέατο στο ζύγι. Ναι, εγώ λέω 18 έχεις πάντως. Έγινε, εντάξει μου. Σε έκλεψε. Θέλω να πω στον Τάσο τώρα. Ναι. Μ' ακούσασαι. Έλα Γιώργη, σ' ακούω. Για το μπάσκετ που λες. Ναι Γιώργη. Η ατυχία σας είναι ότι δεν μπορεί να γίνει ρύθμιση, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι και ο Ολυμπιακός στη Β'. Εάν γίνει ρύθμιση για εσάς, θα αναγκάσουν να ανεβεί και ο Ολυμπιακός. Δεν πρόκειται αυτό να το δεχτεί. Για ένα λεπτό, για να διάρθρωση εννοείς, έτσι. Για να διάρθρωση, ναι. Πρόσεξε το σενάριο, το σενάριο, έτσι, δεν λέμε ότι είναι... Θα γίνει πόλεμος άμα ανεβάσουν τον Ολυμπιακό. Από ποιον θα γίνει πόλεμος. Του Γιανακόπουλο. Ποιον. Τι είναι ο Γιανακόπουλος, Βαρδίνο Γιάννης. Δεν έχει. Αχα, γίνει... Ο Γιανακόπουλος. Κάτσε κάπου σταθερά, Γιώργο. Ναι, δεν ακούγεσαι καλά, διακοπτόμενος ακούγεσαι. Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το σωματείο για να το αντιμετωπίσει. Σωματείο γενικά. Γιώργο, απομακρύνεσαι από τη βάση της συσκευής. Όχι, όχι, μιλάω από ασύρματα, παιδιά. Ναι, μην απομακρύνεσαι πολύ από τη βάση της συσκευής. Όχι, 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 εντάξει. Πάμε. Κοιτάξτε να δείτε, το σωματείο αυτό για να το αντιμετωπίσουμε, οποιοδήποτε πρέπει να κατέβει στο επίπεδό τους. Δεν μπορείς να είσαι εφυψηλού με αυτό το σωματείο. Μάλιστα. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Mm. Ο Γιανακόπουλος κατέβηκε στο επίπεδό τους. Στην αγορά. Δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Και αυτοί πέσανε στη Β' Εθνική γιατί δεν πέραν το πρωτάθλημα. Αν πέρναν, έχετε την εντύπωση θα πέφτανε. Όχι. Μετά, όχι. Τι να συζητάμε τώρα. Ξέρουμε τους έριξες. Σηκώθηκαν και φύγανε από το ημίχρονο, ρε παιδιά. Δεν έχει ξαναγίνει. Καλά, με τον Παναθηναϊκό έχουν φύγει 4 φορές. Στο ποδόσφαιρο και μία φορά στο μπάσκετ. Το βόλεϊ μας έμεινε. Γιώργη, ναι. ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα ναι. που κατάφερε, πολέμησε και νίκησε τον Ολυμπιακό στο εξαγωνιστικό. Όχι, ρε, και εμείς τα έχουμε κάνει τις παγκαποδιές μας. Δεν είναι άλλο, δυνατόν. Άλλο θέλω να πω. Ναι. Αυτό που θυμούνται οι Ολυμπιακοί στο μπάσκετ σαν εχθρούς είναι ο Παναθηναϊκός και τη δεδομένη ναι. στιγμή τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο είναι ο ΠΑΟΚ. Που λέει ότι εμείς θα μας πολεμάνε. Ισχύει αυτό που λέει. Μπράβο. Ναι, αλλά εσύ, ναι. εσύ όμως ναι. πρέπει να κατέβεις στο επίπεδό τους. Πρέπει να κάνεις βρωμιά. Δεν έχεις καμιά τύχη αν δεν κάνεις βρωμιά. Για ποιο, λόγο να κάνω βρωμιά. Για οποιοδήποτε. Θα σε φάνε, ρε. Να κάνω βρωμιά και πήρα τον double πέρσι. Ρε, όχι, ρε, εσύ, Τάσο. Πρέπει να προστατευτείς από όλες τις απατεωνιές τους. Κοίταξε λίγο, Γιώργη. Εμείς έχουμε επιλέξει μια συγκεκριμένη τακτική. Ναι. Αυτή η τακτική που έχει επιλέξει ο ΠΑΟΚ και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, είναι η νόμιμη οδός. Εντάξει, θα πάρεις και τα σφυρηματάκια στα μικρά, σαν έχεις κάνει και ομάδα. Εντάξει, δεν έχεις κάνει σαν τα. Σαν ομάδα που, ο μεγαλομέτοχός της, ο πρόεδρος της, έχει επενδύσει 1.000.000 ευρώ. Ναι, ρε παιδί μου, δεν αμφισβητώ εγώ ότι είχες ομαδάρα πέρυσι. Τα σφυρηματάκια που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι μηδαμινά αυτά τα τελευταία. Δεν είναι τίποτα ρε μπροστά σε αυτούς. Τι είναι αυτά που μπροστά λέμε τώρα. Μην συζητάμε τώρα τέτοια μπροστά πράγματα. Στα εκτρώματα που βλέπαμε. Όχι, από την όχι, όχι. Του Πειραιά, δεν μπαίνει ρύθμιση. Παναγία. Δεν μπαίνει βάση σε αυτό. Δεν μπαίνει ζυγαριά σε αυτό. Μπράβο. Μπράβο. Δεν αυτό, το συζητάει κανένα αυτό. Αυτό λοιπόν που ζητάει και ο Ιβάν ναι. Σαββίδης και όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι ναι. η ισότητα για όλες τις ομάδες.
Δηλαδή το 50-50 για όλους. Να έχουν δικαίωμα. Μα δεν το θέλουν το 50-50. Να έχει δικαίωμα στο όνειρο και ο Πανετολικός, να έχει και ο Ατρόμητος και ο Άρης και οποιοδήποτε. Δεν έχουν ισχύει, δεν πρόκειται να το δεχτούν αυτοί. Είναι η φύση του σωματείου αυτή, δεν το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και τον πολεμάει η Λισαλέα, αυτός που τον πολεμάει. Γιατί όλοι ξέρουν. Βρε, σήμερα πολεμάει εσένα. Σήμερα πολεμάει εσένα. Αύριο θα πολεμάει τον Άρη, μεθαύριο τον Παναθηναϊκό, πιο μεθαύριο την ΑΕΚ. Δεν δέχονται αυτοί τέτοια πράγματα, ισότητα. Άκουσα με λίγο. Αυτό που λες σωστό είναι ότι όταν υπάρχει κάποιος αντίπαλος. Εδώ το έλεγα και στον Τάσο. Αν δηλαδή ρε παιδιά, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Τα ίδια κάνουν και στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ ο ΠΑΟΚ δεν έχει σηκώσει ποτέ την κούπα μέσα. Πάει και το διακόπτουν τον αγώνα. Στο μπάσκετ τα ίδια εμείς. Δηλαδή είναι τυχαίο. Μόνο σε αυτό το σωματείο συμβαίνει. Λέω ότι αν στη θέση του, το σχολιάζαμε, στη θέση του ΠΑΟΚ ήταν ο Άρης, λογικό ήταν να υπήρχε ένας πόλεμος. Τα ίδια θα κάνουν στον Άρη. Αλλά θεωρώ ότι κανένας ισχυρός, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου επικρατεί αυτό το πράγμα, κανένας ισχυρός δεν θέλει ισονομία. Έτσι. Θέλει τα πράγματα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα για αυτόν. Δεν θα έχω ισχύει αυτό που λες. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Να πάρει τα σπόρια. Αυτοί δεν παίρνουν τα σπόρια όμως. Παίρνουν το καρπούζι. Δηλαδή θα είμαι εγώ, θα έχω τη δύναμη και θα θέλω 50-50. Ναι, αυτό που όχι, ρε, να έχει 55-45. Αυτό ήθελε να κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό θέλησε να κάνει ο ΠΑΟΚ και αυτό κάνει. Καλά, εντάξει. Αυτό να πάρει το 55-45. Όχι να πάρει όλο το καρπούζι. Δεν ξέρω, Γιώργο, εσύ συμφωνεί αυτό που λέω. Γιατί είσαι ένα ουδέτερο, ούτε ΠΑΟΚ, είσαι το Άρης. Εσύ δεν βλέπεις δηλαδή ότι αυτό πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό ζητάει. Όχι, ρε, τι παράγκα. Αν είχε παράγκα ο ΠΑΟΚ θα έτρωγε 4 από τον Άρη, ρε. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Ωραία. Ρε εδώ παίζαμε ντέρμπι. Παίζαμε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός τώρα και τελειώνε με 8, ρε παιδιά. Ναι. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός μην ξεχνάμε, τα είπε βέβαια κι εσύ. Και δεν είπα, γιατί έχουμε κάνει λίγα εμείς. Αλλά αυτοί είναι πήραν μάστερ. Αυτοί πήραν μάστερ. Άστα να πάει, έχει δίκιο ο φίλος. Γι' αυτό τους λέγει επιστήμονες. Είναι, γιατί εγώ έχω φίλους Παναθηναϊκούς, στον Κί σου λέω, ότι όταν ας πούμε αν τους πεις αυτό θα σου πούνε ρε φίλε εγώ επί παντοκράτω και έχει δίκιο σε αυτό. Πήραν όλοι πρωτάθλημα με εμένα. Ισχύει αυτό, αλλά δεν υπήρχε Champions League όμως. Α, αυτό είδες, εγώ το λέω, δεν ξέρω πόσο καιρό μας ακούς. Πόσο καιρό μας ακούς. Εμένα είναι βασικό επιχείρημα αυτό ότι τα πράγματα, δηλαδή και την πρώτη χρονιά που το επαγγελματικό πρωτάθλημα του Πάρης με τον Ολυμπιακό διεκδίκησε, αν δεις που είχαν βαθμούς. Ο Ολυμπιακός θα πεις αποκλείεται, δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Ναι, ήταν άλλες εποχές. Ήταν προ-Champions League αυτά. Μπήκε και έτσι ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Δεν μπορούσαμε, έτσι είναι. Έγινε. Τέλος πάντων, να σας πω και κάτι άλλο. Έλα, και κλείσε για το θέμα του. Ναι, θα κλείσω. Για το θέμα του Καρυπίδη που 1-0 το αρπάξαν οι. Όχι, τα κύρωση. Πόρε γάμο. Πώς το είδες αυτό. Offside. Είναι offside. Τέλος πάντων, τι offside. Offside είναι. Να σου πω για το θέμα του Καρυπίδη που σου λέει ο Τάσος συνέχεια. Ρε εσύ, ο Μπάρλος ήταν Άρης, έτσι δεν είναι. Αυτό του λέω. Λοιπόν, άκου να σου πω. Με νοιάζει εμένα τώρα. Το θέμα είναι να πληρώνει, να είναι εντάξει και να είναι η ομάδα για το συμφέρον της ομάδας. Μα εγώ δεν έχω τι πρόβλημα. Τι με νοιάζει τι ομάδα είναι, ας είναι και Φενέρμπαξε. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Εγώ έχω πρόβλημα στο ότι δεν το δέχονται οι φίλοι του Άρη. Όχι οι φίλοι του Άρη, ο συγκεκριμένος Ζάχος. Δηλαδή δεν παραδέχεται ότι έχει καλές σχέσεις τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται. Ο Τάσος λέει ότι ο Άρης παραδείγματος χάρη έρχεται Ολυμπιακός και είναι αδιάφορος μέσα στα παιχνίδια με τον Άρη. Ισχύει αυτό. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό. Τέλος πάντων. Εδώ στην Αθήνα αυτό έχει περάσει. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Στην Αθήνα το έχει περάσει. Τα περσινά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός τα βλέπεις έτσι πολύ εχθρικά. Μα δεν είχαμε ομάδα, ρε. Μας είχαν δώσει δανεικού τον Κάτσα και τον άλλον. Δεν είχαμε τίποτα. Πάντως ούτε τα περσινά Ολυμπιακός Άρης ήταν εχθρικά. Ναι. Αν δεν είσαι καλά, Γιώργη. Βάζαμε γκολ. Βάζαμε γκολ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ναι, βάζατε και καλά. Καλά έπεσε. Και φέτος. Ένα λεπτό. Να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 9 γκολ, έχει την καλύτερη άμυνα. Έτσι. Τα 3 γκολ τα έχει βάλει ο Άρης από τα 9. Ναι. Τώρα θα μου πει εσύ για την άλλη δεν έχει πάρει πόντο. Καλά. Και εσύ παίζουμε με ποιον άλλη ομάδα έφαγε 4 ο Άρης. Και πέρσι και φέτος. Από 4 πέρσι. Ναι. Και από άλλους έφαγες. Από καμιά ΑΕΚ αν έφαγες. 4-0 από την ΑΕΚ. Φέτος. Θυμήθηκες. Φέτος έφαγες κανένα. Και άλλο μάτς έφαγε πέρσι 4. Και μάλιστα όχι από τέτοιο. Από... σπάνια περίπτωση. Τέλος πάντων. Και μάλιστα στα 4-0 ή 1-0 ή 2-0. Στα γενέθλια του Ολυμπιακού πέρσι. Ναι. Τους πήγαμε και τούρτα. Ένα δίκαιο το έκανε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα στα καυτά εξάσφαιρα του Λίμπερο, στις κολόνες του Δήμου Σπύργου του Λίμπερο. Σιγά, κόψε τη σοψάρι. Γεια σου, Δόδωρε. Πού είσαι, δουλειά πάλι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάντως, όχι, μόλις χόλασα και ήρθα σπίτι, πρόλαβα να σας πάρω. Πάντως, για να πω την αλήθεια, κάτσε λίγο, αυτό πρέπει να το πω. Εδώ μου έλεγε ότι έχεις εστιατόρια, ξέρω εγώ. Όχι, αφού είπαμε τα πούλησα. Ναι, δε, ίσχυε μέχρι πέρσι. Πέρσι τα πούλησα όλα και μου έστειλες ένα βιντεάκι από εκεί που δούλευες. Έπαθα πλάκα, να σου πω την αλήθεια.
Πού δούλευε? Ναι, είναι ο δίσκος ΟΣΕ της Γερμανίας, η Deutsche Bahn. Κοίταξε λίγο, πούλησε τα 12 εστιατόρια, πήρε τα λεφτά, τα βάλε στην άκρη, παίρνει τους στόχους ο Ντιματίας και έχει γεράμι στο βασικό. Άμα έπαιρνε λεφτά από 12 εστιατόρια. Καλά κάνει. Από 12 εστιατόρια παίρνει λεφτά, γιατί να δουλεύει. Γιατί ρε Ζάχο και το ξεκάρφωμα. Γιατί έχει μεγάλη φορεία εκεί στην Ελλάδα. Ακούρε, ακούρε. Θα το πιστέψει κανένα. Εντάξει, δεν κακό, μπράβο, μαγκιά σου ρε φίλε. Άλλωστε, κανεί δεν μπορεί να πάει στην Αγγλία και να μείνει ένα μήνα οικογενειακό διακοπέ. Πήγε ένα μήνα. Τι να κάνουμε, γιατί δουλεύουμε ρε φιλαράκι, συγγνώμη κιόλα. Δεν δουλεύει για να έχει μια ποιότητα ζωή. Τι έκανα, τα μαζεύω σαν το Γερμανό. Ποιότητα να πεθάνω και να έχω μισό εκατομμύριο στην άκρη. Είναι μόνο το νερό τη ΕΙΑΘ. Έτσι είναι και το μότο. Ποιότητα ζωή. Έτσι. Πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω διαφωνώντα με το φίλο μου τον Ζάχο ότι. Δεν φαίνεται το 50-50, γιατί ρε Ζάχο, φυσικά να μου πεις, εγώ τώρα το βλέπω ζώντας στο εξωτερικό. Εδώ τώρα δεν υπάρχει η μπάγερ, ας πούμε, ή η Λειψία τώρα να ξεκινήσει. Για την Ελλάδα, ο πρόεδρος της Λειψίας και να θέλει τώρα να πιάσει το διαιτητή, τον αυτό ή να μιλάει με το δικαστικό. Συγγνώμη λίγο, να τελειώσω έτσι τον ηρμό μου. Ή ας πούμε η Manchester City να μην κάνει μεταγραφές, αλλά να πάει να πιέσει την κυβέρνηση, ας πούμε, τον Μπόρις εκεί πέρα, για να του πει να βγάλει 5 δικούς του δικαστικούς, για να ρίξουν τις ομάδες, για να κάνουν να βγαίνουν να βρίζουν ένας τον άλλον. Αυτά εδώ είναι τερτύπια μόνο του Ολυμπιακού. Για Ελλάδα μίλησα, ρε εσύ. Για Ελλάδα ναι, είπα. Λοιπόν, και εντός Ελλάδας, πίστεψε με, εκτός του Ολυμπιακού, όλες οι υπόλοιπες ομάδες πλέον, μιλάμε για 2020, δεν είμαστε στο 1800, όλοι θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουν να μπαίνουν, να παίζουν το ποδόσφαιρό τους, να έχουν τον αθλητισμό τους και να έχουν ισονομία. Τίποτα άλλο. Δεν θέλει κανένας ούτε αυτό τώρα, όχι και ο Αφέντης, ο Χαλίφης, αυτά, να σε πάω στο ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ. Για πες μου εσύ, στο Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης υπήρχαν ποτέ αυτά τα καραγκιουζιλίκια? Όλη η Ελλάδα καθόταν να δει αυτά τα παιχνίδια και κανένας δεν ήξερε ποιος παίζει διαιτητής, ρε παιδιά. Ήταν έτσι ή δεν ήταν, ή εγώ ήμουν άλλου. Εμείς διδάξαμε, το δείξαμε αυτό το 50-50 πώς ήταν. Δεν ξεκινούσαμε να πάμε εμείς να παίξουμε με το Λαύριο, με τον Απόλλωνα Πάτρας και να ξεκινάει ο διαιτητής και να σου δίνει 15 φάουλ στο πρώτο λεπτό, ας πούμε. Να στέλνουμε δικαστικούς κλητήρες, να στέλνουμε εισαγγελείς να κάνουν ντους στα γήπεδα. Αυτά εδώ δεν υπήρχαν. Αυτά είναι τερτύπια του Ολυμπιακού, ούτε καν των Αθηναίων. Γιατί και ο Παναθηναϊκός όταν είχε τα γκέμια, έκανε τι έκανε. Αυτά ρε παιδιά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Πρωτόγνωρα ακόμα για τους ανθρώπους που τα βλέπουν εδώ. Κοίτα μου, εσείς τώρα να διαφωνείτε. Πες μου εσύ ότι δεν είναι έτσι, ρε Σιζάχο. Μπράβο, αγόρι μου! Όταν μπράβο, λεπέντη μου! Προχώρα, προχώρα. Λέω, εγώ μίλησα για Ελλάδα. Λέω, κανείς όταν είναι ισχυρός στην Ελλάδα. Και από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Δεν μιλάω μόνο για Ολυμπιακό, και ΑΕΚ και Παναθηναϊκό και Βαρδινογιάννη, Μελισανίδη, τέτοιο. Θεωρώ κανείς ισχυρός στην Ελλάδα δεν θέλει το 50-50. Τώρα, αν κάποιος θέλει το 99-1 και κάποιος θέλει το 60-40 ή το 70-30, τι να σου πω, ρε φίλε, δεν μπορώ να το βάλω στο ζύγι. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Δεν ήταν ιδιαίτερα όπως ήταν στις αρχές με τον Κόκαλκε, αλλά ότι είναι 50-50 δεν είναι, να μην τρελαθούμε κιόλα. Δεν είναι γιατί υπάρχει ακόμα ο Ολυμπιακός, ο οποίος ακόμα αυτή την αρρώστια, η οποία εμένα σου έχω πει, έχω τις καλές ομάδες και δίκες, τι θες να κάνεις. Είσαι έργων είναι να έρθουν. Ας πάρω τα τρία, τα δύο, τα πέντε, να σφάζομαι, να το χάνω τελευταία αγωνιστική μέσα στο γήπεδο, να νητή μου, να κάνω χιλιαδιό. Δεν είμαι Ολυμπιακός, πρέπει σ' όγκαι καλά να το πάρω, αξίζω, δεν αξίζω. Νταϊλίκι να πάω, να έρθω, να το κλέψω. Το λες, ναι. Σωστά. Η Κρυσή Τάσο πήρε τρία λοιπά. Είχε ο καθένας, τα λέει, έπαιξε και ωραία μπάλα, έπειρε γάμο του. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, είναι και κατάπτυστο και είναι κατάπτυστο και οι άνθρωποι που τον υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό, που προσπαθούν μέρος στην πλευρά του Ολυμπιακού. Εκεί είναι που τρελαίνεσαι. Λες, πώς μπορείς να πεις ότι αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός είναι υγιές. Δεν είναι, ρε παιδιά, υγιές. Είναι οι άνθρωποι. Πήρε η ΑΕΚ τώρα προηγουμένως με τον φίλο του Παναθηναϊκού. Δεν υπήρχε Champions League. Έτσι. Το δέλεαρ των εκατομμυρίων. Ναι, αλλά είναι τίτλοι και γράφονται στην ιστορία. Λέω ότι μπορεί να ήταν και λίγο τα πράγματα καλύτερα όσον αφορά την ισοτιμία και ισονομία. Λίγο καλύτερα. Υπήρχε των πρωταθλητριών όμως που και εκεί είχε λεφτά. Υπήρχε, όχι αυτά τα λεφτά. Πώς πάντα υπήρχε κάτι. Υπήρχε, αλλά ίσα ίσα. Δεν ήταν αυτά τα λεφτά, αλλά υπήρχαν έσοδα πολλά για την εποχή Ζάχου. Υπήρχε Champions League τότε και θα έπαιρνε η Λάρισα πρωτάθλημα, τώρα σοβαρά μιλάτε. Ή θα πήγαινε ο Άρης μπαράζ με τον Ολυμπιακό. Έπαιρχε μία στο εκατομμύριο. Έτσι. Αυτό είπα. Γι' αυτό είπα, άμα δεις τα αποτελέσματα, δες εκείνη τη χρονιά. Επαναλαμβάνω, το πρωτάθλημα το διεκδίκησαν 5 ομάδες. Μέχρι 4-5 αγωνιστικές πριν λήξει. Δες τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού. Δες του Παναθηναϊκού. Υπάρχει Ολυμπιακός αίρες 1-1. Στο Καραϊσκάκι. Υπάρχει περίπτωση να λήξει 1-1. Φυσικά. Τώρα όμως υπάρχει η τρομοκρατία του Ολυμπιακού. Γιατί φέτος δεν έληξε. Κάτσε λίγο, Θόδωρε. Γιατί φέτος δεν έληξε Πανιόνιος Ολυμπιακός 1-1. Δεν μιλάω για ένα μάτσο όμως. Σου λέω. Γιατί όλο το λέω.
Συνεπώ την άλλη εβδομάδα, πρώτο Θεός, υγεία να έχουμε, θα φέρω τα αποτελέσματα. Τις αγωνιστικές μία-μία και θα διαβάσουμε τα αποτελέσματα για να δούμε αποτελέσματα. Όχι μόνο του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και ΑΕΚ και ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Για να δεις τι αποτελέσματα υπήρχαν κάθε αγωνιστική. Εντάξει. Τότε όμως δεν ήξερε ο πρόεδρος της κάθε ομάδας και ο κάθε παίκτης ότι παίζω για να κερδίσω και τον καλύτερο. Γουστάρα, πηγαίναν και οι φίλαθλοι για να δουν να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, τον ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό. Τώρα ξέρουν όλες οι ομάδες και όλοι οι πρόεδροι ότι αν κερδίσεις, κάνεις το λάθος, όχι να κερδίσεις, να παίξεις τα ίσια τον Ολυμπιακό, να τον ζωρίζεις, να τον κάνεις κανένα φάουλ. Όχι μόνο τον Ολυμπιακό. Έσβησες το χάρτη, τέλος. Έλα, βρέσεις, μπορεί να αποκτήσεις κανένα άσπρο πόλο. Γιατί άσχημα είναι το πόλο, μια χαρά, εγγυημένο αμάξι είναι. Okay. Σίγουρα. Δεν είναι ντροπή αυτό, ρε Σιτάσο. Δηλαδή είναι η Σάφη, μέχρι πού, ρε παιδί μου. Τι διάολο με αυτό το πράγμα. Επιστροφή στην κανονικότητα λέγεται. Λοιπόν, οκ. Ναι, οι φίλοι τους το βλέπουν αυτό το πράγμα. Αν έβλεπα εγώ τη Στέλνιο Σαββίδης, εσύ τέτοιο, δεν τον κόσμο κάνει. Κάπου θα έλεγα φτάνει ρε άνθρωπε. Δηλαδή ντροπή. Ωραίος. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον Γιώργο τον Ξεκόλα, από τον Τουγκάρδη. Έτσι. Και σε προκαλεί να παίξει κανένα 5x5. Ναι, να παίξουμε. Αν και θα παίξουμε fat man ball. Άντε να σε καλά και. Άντε, Θόδωρε. Λοιπόν, φιλιά μας, έγινε. Κάτσε να δώσω ημίχρονο να πω ότι όσοι είστε αναμονή, μιλήσετε από 2 λεπτάκια. Γιατί είναι ήδη παρά 10. Εντάξει, λοιπόν, Άγιαξ και Τάφε 1-1. Άρσεναλ Ολυμπιακό σκουλούρια, άντεξε ημίχρονο. Μπενφίκα Σακτάρ 2-1. Μα μείνει έτσι, πάμε παράταση και πέναλτι. Σέλτικ Κοπεχάγη 0-0. Ίντερ Λουντογκόρετ 1-1 λίγο πριν τη λήξη. Μάντσεστερ 3-0 οι Κλάμπρες με 10. Και Σεβίλη κουλούρια. Και να πούμε ότι οι Τούρκοι προκρίθηκαν με 4-1. Όχι. 4-1 μπήκε γκολ, έδωσε πέναλτι. Α, ναι. Στο 117 πέναλτι 4-1, πάρ' τους κάτω τους Πορτογάλους. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, μ' ακούτε? Γεια σου φίλε, να σε ακούμε. Καλησπέρα, το όνομα σου Φιλάνθες. Ο Παύλος είμαι, βρε, ο φίλος ο Παύλος. Γεια σου από Παύλο. Από κάτω Καΐστρι σου να εσύ, εγώ ήμουν το άνω Καΐστρι, ο Πασχαλίτσας. Άντε ρε, ναι, ο Πασχαλίτσας. Έλα ρε. Πέρσι μας έπαιρνε πιο συχνά ο Παύλος. Έλα ρε Παύλο. Εγώ έπαιρνα ρε φίλε, αλλά δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Προχθές παίρνω το Ζάχο. Περιμένω, σηκώθηκε και έφυγε από το στούντιο. Εχθές το παίρνω τηλέφωνο, δεν με σηκώνει τη γραμμή, κλείνει την εκπομπή. Πότε ρε πήρες και κλείσαμε την εκπομπή? Ζάχο, είσαι ανάγωγος. Εχθές 11 παρα 5 πήρε ο κύριος Βασίλης, δεν τον ξέρω, ναι. Δεν τον έχω ακούσει συχνά, ναι, ναι. Μίλησε με τέτοια ελληνική γλώσσα που αν βάλεις τη γενιά του 2000 και μετά είχαν 99 γνωστές λέξεις και 100. Εγώ που ήμουν ανάγωγος στον κύριο Βασίλη? Φίλε, και εσύ τον έκλεισε το τηλέφωνο αντί να εκφιάσεις τα απίστευτα ελληνικά. Μιλούσε για την Καλαθόσφαιρα και τον μπάσκετ, για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ. Πόση ώρα μιλούσε ο άνθρωπος? Τον άνθρωπο τον άφησα 10 λεπτά, μίλησε σχεδόν. Μίλησε πάρα πολύ. Αλλά κλείστε βρε με ένα ωραίο τρόπο το τηλέφωνο. Εκφίασε του τα ελληνικά. Ο άνθρωπος μίλησε ελληνικά. Ο άνθρωπος δεν είναι άγνωστος, βγαίνει και στον Γιώργο τον Ζαγόρα. Είναι γνωστός ο κύριος Βασίλης. Οπότε τι να τον εκφράσει. Η ελληνική γλώσσα είναι αυτή. Είναι εντάξει. Άρα, Παύλο, είναι μόρφωτη μπροστά του. Να ξέρεις μόνο τι προσπάθεια κάνω για να τον διορθώσω. Το φίλο στον Ζαγόρα. Τι να του πω, δηλαδή. Α, όχι, δεν αλλάζει. Δεν διορθώνει. Και προχτές ήθελα να το πάρω. Είναι σαν να λες ότι να πω έξω είναι νύχτα. Ο άνθρωπος είναι εντάξει, πολύ μορφωμένος. Προχτές φώναζε, ούρλιαζε γιατί ένιωθε ότι βρισκόταν σε άμυνα, γιατί ξέρω ότι σε αυτή την χώρα καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και όχι, συνέχεια φίλε, έλεγε τι να κάνω, να ψηφίσω εναντίον του ΠΑΟΚ, υπέρ του ΠΑΟΚ. Όχι. Τι να ψηφίσουμε, για πες. Πρέπει να ψηφίσεις ουδέτερα. Ούτε ναι, ούτε όχι. Γιατί να ούτε υπέρ του Ολυμπιακού, ούτε υπέρ του ΠΑΟΚ. Γιατί όχι, φίλε, όχι, να οριώσουμε. Ό,τι θέλω εγώ θα ψηφίσω. Δεν θα πείτε στον Άρη θα ψηφίσει. Θα πείτε. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όπως και αυτό που είπες, είχες δίκιο. Δεν θα μου λέτε εσείς τι θα λέω. Αλλά. Με συγχωρείς, εγώ σε λέω ότι είσαι συνεταιράκι του Ολυμπιακού. Έλα κάνεις. Και εγώ λέω ότι είναι αυτό. Όχι, δικαίωμά σου είναι αυτό. Με δικαίωμά σου. Και φέτος ο Ολυμπιακός θα πάρει όχι εξάποντος. Ωραία. Δωδεκάποντος θα είναι. Δικαίωμά σου είναι να λες ότι θέλεις, ούτε βέβαια θέλω να σου άλλο. Και εγώ λέω ότι ήσουν 15 χρόνια τσιράκι του Ολυμπιακού. Είναι πολύ απλό. Εσύ έχεις δικαίωμα να λες, εγώ δεν έχω προφανώς. Κοίταξε τώρα. Όχι, δεν είπα να το πείτε. Ακούστηκε. Δικαίωμά του να το πει. Αλλά Παύλο, αυτό έχει περάσει ανεπιστρεπτή και ζούμε νομίζω καινούργιες εποχές. Και στην καινούργια εποχή, τη μεταγενέστερη που ο Άρης ανέβηκε εδώ και μια διετία στην πρώτη εθνική κατηγορία για τρίτη φορά.
Ναι, νομίζω ότι έχει συνταχθεί απροκάλυπτα εντελώς με τον Ολυμπιακό. Και έτσι να είναι. 100%. Που είναι, 100%. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το δεξί χέρι του Ολυμπιακού. Όπως και εσείς, κοιτάει το συμφέρον του. Καλά κάνει. Ποιο είναι το συμφέρον σου. Πήγε εκεί και εσύ θα ξέρει τι θα έχει ο Ολυμπιακό. Το συμφέρον του το καθορίζει. Η δική σου ομάδα έχει φώναζε για τη διαιτησία. Το συμφέρον του το καθορίζει η ίδια η ομάδα. Δεν το καθορίζουν οι άλλοι, έτσι. Ο πρόεδρος του που είναι Ολυμπιακό το συμφέρον από την το συμφέρον του το καθορίζει. Το συμφέρον το καθορίζει η ίδια η ομάδα. Το συμφέρον σου. 12 πόντους θα πάρει ο Ολυμπιακός πέτρες. Το συμφέρον σου. Και εσένα και ένα τα χρόνια 12 ετών. Το συμφέρον σου είναι Ολυμπιακός. Θα το βρει μπροστά σου αυτό που έκανε. Το συμφέρον σου είναι Ολυμπιακός. Το συμφέρον είναι το συμφέρον τη ομάδα. Το καθορίζει ο πρόεδρος το συμφέρον τη ομάδα. Μα μιλούσαμε ότι συντάχθηκε στον Ολυμπιακό και λε ο καθένα κοιτάει το συμφέρον. Φυσικά. Ποιο είναι το συμφέρον του Άρη, να είναι με τον Ολυμπιακό. Το συμφέρον του Άρη. Θα το καταλάβει. Το συμφέρον του Άρη είναι να πάρει το κύπελο. Αυτό είναι το συμφέρον του Άρη. Όχι. Το συμφέρον. Μα μιλούσαμε για το. Και να μην πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Ότι συντάσσεσαι. Συγγνώμη, το ξέχασα τώρα. Με τον Ολυμπιακό. Και να μην πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτό είναι το συμφέρον. Θα καταλάβει λοιπόν αν αυτό είναι το συμφέρον σου. Ναι. Όταν ναι. θα γίνει ανταγωνιστικό σαν τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Έτσι. Τότε μόνο θα το καταλάβει. Και κάτι ακόμα. Να τελειώσει και να πει. Όμορφα, έτσι. Μπορεί να έχουμε αντιπαράθεση. Δεν είναι δεν γίνεται. Θα σου απαντήσω. Έτσι. Αν πρώτα ο Θεό καταφέρει και πα κανένα τελικό. Και λέμε, ναι. χτύπα ξύλο βέβαια, ναι. όχι για το να πας στο τελικό. Αν περάσει και κανένας Ολυμπιακός ναι. και παίξει κανένας Ολυμπιακός Άρης στο ναι. τελικό, είναι ένας πιθανός τελικός. Εκεί θα καταλάβω λες. Θα με καταλάβεις. Ωραία, εγώ, τι σου λέω ναι. εδώ εγώ, και δύο εγώ, χρόνια. Εγώ δεν διαφωνώ με τώρα αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις. Άλλο λέμε. Άλλο γιατί λέμε. Είσαι διψασμένος. Για να πάρει ένα τίτλο μετά από 50 χρόνια. Εσύ τι μου ζητά, παρακαλώ, τι μου ζητά. Εγώ δεν σου ζητάω τίποτα. Απ' την άλλη, θα εγώ σου λέω το τι υφίσταται, το τι συμβαίνει. Εσύ δεν το δέχεσαι. Εγώ λέω, άρα αν αύριο έρθει ένα σαν τον Ιβά Σαββίδη και πάρει τον Άρη. Ναι. Και εσύ μείνει, α πούμε, έχει έναν σαν τον κύριο Καρυπίδη, ναι. έναν όχι τόσο υψηλών δυνατοτήτων. Ναι. Και μάχεται ο Άρης με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Ναι. Εσύ να είσαι με τη μεριά του Άρη. Okay. Όχι, εγώ δεν θα είμαι. Όχι, αυτό μου λες. Να απαντήσω. Αυτό μου λες. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Δεν θα είμαι με τη μεριά του Άρη. Ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. Δεν θα είμαι με τη μεριά του Άρη. Θα φροντίσω να πάω έως εκεί που μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου σαν αυτόνομο όμως. Όχι να είμαι εξαρτημένο. Αυτονομότατο είμαι και έχω μείον 10 και βαθμού από τη διετσία. Να χαρώ εγώ. Άμα είμαι με τον Ολυμπιακό θα έπαιρνα και κάτι. Ολοκλήρωση γιατί έχω βγάλει γραμμέ. Καλό βράδυ, σα φιλώ. Να σε καλά, Παυλάρα. Για να δούμε εδώ. Έπεσε αυτός. Έχουμε οι δύο τελευταίοι, παιδιά. Μη τηλεφωνείτε οι υπόλοιποι, οι δύο τελευταίοι. Καλησπέρα. Είναι παραπέντε ήδη. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, γεια σου. Το όνομά σου. Γιώργος. Πρώτη φορά τηλεφωνώ. Γεια σου, Γιώργη. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θέλω να πω. Στο Ζάχο λίγο το πρώτο. Έχω μια διαφωνία όσον αφορά αυτό που λες ότι όποιος έχει τα κόζια προσπαθεί να έχει διαιτησία μαζί του. Όχι, όχι, λέω. Και να στο δικαιολογήσω λίγο. Εγώ δεν ξέρω κανέναν να έχει τα κόζια ναι. και να ζητάει ξένους διαιτητές και VAR. Όταν έχεις τα κόζια, πληρώνεις τους Έλληνες τους διαιτητές. Τελείωσες. Και σε σφυρίζουν 90-10. Ναι. Αυτό τουλάχιστον έκανε ο Σαββίδης. Ναι. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερο. Χαίρομαι που σήμερα τουλάχιστον παραδέχεστε ότι έχετε συνταχθεί και ότι έχετε ανέβει στο άρμα του Ολυμπιακού. Όχι, γιατί μέχρι πρότινος. Δεν παραδέχομαι τίποτα τέτοιο. Εσύ το λες αυτό. Μισό λεπτάκι. Μέχρι πρότινος ναι. τον Ολυμπιακό τον περιγράφατε ναι. σαν την άλλη πλευρά σύμφω. Του ίδιου νομίσματος. Ο Super 3 έβγαζε ανακοίνωση και έλεγε Σαββίδης και Μαρινάκης ναι. είναι δύο διαφορετικές πλευρές του ίδιου νομίσματος. Βέβαια εσείς επιλέγετε κοντινές με τη μια πλευρά του νομίσματος, συγγνώμη λίγο, με τη μια πλευρά του νομίσματος να παίρνετε δανεικούς. Από ποιο εντάξει, από γιατί ποιο και το παραμυθάκι του εισαγοράς του Τουρμισάη νομίζω ότι... Όχι φίλε, όχι, όχι. Γιατί φίλε μου... Γιατί δεν υπάρχει κανένας δανεικός. Από πού το είδες αυτό. Ναι, αν δεις το χαρτί της όταν έγινε... Τα είπαμε. Όταν έγινε ανάκληση, ναι, αλλά, πρόσεξε, όταν έγινε ανάκληση ναι, του δελτίου, ναι, η ΕΠΟ ναι, τον χαρακτηρίζει δανεικό του Τουρμισάη. Ναι, φίλε, το εξηγήσαμε και δεν το δέχεσαι προφανώς. Δεν θα μπορούμε συγγνώμη, δεν λίγο, θα μπορούμε Ζαχώ, να το κάνουμε αυτό. Ναι. Αυτό τώρα θα υιοθετήσω τα δικά σου λόγια για που λες ότι γράφει η ΕΠΟ στους τίτλους. Το γράφει. Μα για δύο δε... μέρες ήταν δανεικό. Άρα έχει για δίκιο. Να πω λίγο. Να πω λίγο. Άρα έχει δίκιο. Να πω λίγο κάτι τελευταίο για να μην σας καθυστερώ. Εγώ συντάσσομαι
100% με τον Τάσο, εγώ δεν έχω καμιά διαφωνία στο να ανέβετε σε οποιοδήποτε άρμα. Εσύ εμένα με τρελαίνει το γεγονός ότι δεν το παραδέχεστε. Δεν μπορείς το 2015 να είσαι η μοναδική ομάδα στον κόσμο που παίζεις πρωινό φιλικό στις 9 η ώρα το πρωί και κλεισμένο στο Καραϊσκάκι και να μου μιλάς για εχθρό Ολυμπιακό. Και να μου μιλάς για σειράκι ΠΑΟΚ. Για μονόλογο θα κάνεις ρε φίλε, άμα είναι... Όχι, δεν θα κάνουμε μονόλογο, απλά έχεις το μικρόφωνο και κάποια στιγμή θα μου απαντήσεις. Εγώ τώρα έχω ένα λεπτό να σου απαντήσω. Ωραία, εντάξει, λοιπόν, και δεν μπορούμε να μιλάμε για τσιράκι ΠΑΟΚ, όταν ο ΠΑΟΚ έχει καταγράψει όλα τα ρεκόρ, τα αρνητικά του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, έχει τις περισσότερες ήττες Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ, έχει αποκλεισμούς από το κύπελλο από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή αν δεν ήμουν τσιράκι τι θα γινόταν, θα έπαιρνα το Champions League. Τελείωσες. Εσείς που είστε οι επαναστάτες, πόσες φορές έχετε αποκλείσει, πόσες φορές έχετε αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Ναι, ολοκλήρωσες να απαντήσει ο Ζάχος και να κλείσουμε φίλε γιατί έχουμε μια γραμμή τελευταία. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Καταρχήν, να πω ότι εγώ δεν παραδέχτηκα φυσικά ότι είμαστε όπως είπες εσύ τσιράκι, αυτό δική σου η τέτοια είναι. Εγώ είπα ότι ο Άρης πρέπει να κοιτάει το συμφέρον του. Δεύτερον, δεν μιλάω ότι σε όλη την ιστορία του ο ΠΑΟΚ είναι τσιράκι του Ολυμπιακού. Οριοθέτησα. Από το 98 μέχρι το 10 είπα. Αυτό είναι το δικό σου πιστεύω, έτσι. Το δικό μου λέω. Εγώ λέω ότι. Εγώ λέω ότι στου 100 ΠΑΟΚ είδε, κανεί δεν το δέχεται αυτό που λε. Και θεωρώ. Κοίταξε, οι Αριανοί. Ποιο το δέχεται εσύ που το λε αυτό. Εντάξει, δεν θα πω εγώ αν το δέχονται ή όχι. Α απαντήσουν οι φίλοι, οι συνοπαδοί. Αυτό θέλω να μα απαντήσει ο τέτοιο. Ο κύριος Μανάβης, ο Μάικς ο Μανάβης. Εγώ δεν θα πω. Τα λόγια του κύριου Μανάβης. Σου είπα ο για την ίδια χρονική περίοδο λέει και ο κύριος Μανάβης. Σου είπα ο Μάικς ο Μανάβης. Ναι, καλά. Τώρα το αβαβάν το φαγωγό. Είπε το αβαβάν, το είπε γιατί είχαμε αδύναμες διοικήσεις πρωτοδικείου. Όχι, για σένα. Εντάξει. Αδύναμες διοικήσεις πρωτοδικείου είχαμε, δεν είχαμε δυνατό οικονομικό παράγοντα πρόεδρο. Μεγάλο μέτωπο και περνούσε ο Ολυμπιακός με σφαγές γιατί αν δεις εκείνα τα μάτς όλα, ο Ολυμπιακός πάντα τέλειωνε με 11, εγώ με 9, με 10, πάντα έπαιρνε πέναλτι με 3 μέτρα ξέρω την περιοχή και πάντα τον εγώ πήγαινα να εσωφαρίζω ή θα βγάζανε το χέρι του τάκολα ή θα βγάζανε ο σάιτ. Διαιτητική σφαγή λέει, όχι αβαβά. Αβαβά λέγεται. Άλλο λέμε. Τέλος πάντων. Okay. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Αφού μπορεί να ξέρεις τι εννοεί ο Μάκης. Όχι, το τι σημαίνει αβαβά. Ναι, γιατί εγώ την Κυριακή έπινα ρετσίνα με τον Μάκη και το συζητήσαμε λίγο. Εντάξει. Και μου είπε το ίδιο πράγμα που σου λέω. Ναι. Ωραία. Έχω και φωτογραφίες στο Facebook, δηλαδή. Δηλαδή δεν σου λέω ψέματα. Εγώ δεν ξέρω τι εννοούσε το αβαβά εμείς στον κόσμο. Διαφορετικό πράγμα. Εσύ ο Ραπτόπουλος και κάτι άλλοι εχθροί του ΠΑΟΚ σίγουρα θα το εννοείστε όπως θέλει. Εμείς που το ζήσαμε το Μάκη από κοντά ξέρουμε τι. Εσύ αυτά που λέτε για τον Άρη Ολυμπιακό δεν είστε φίλοι του Άρη, εχθροί. Εμείς δεν τα λέμε. Ο πρόεδρος σου είπε ότι είναι. Και αυτός είναι ο δηλωμένος Ολυμπιακός. Κατάλαβε. Φίλε τι είναι. Έλα. Οκ, πάμε. Έλα φίλε. Τελευταίος. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Παύλος είμαι στο ταξί. Έλα ρε Παύλο. Γεια σου Παύλο. Η ήρεμη φωνή που έλεγες. Λοιπόν, παιδιά, να θέσω ένα ζήτημα πάνω σε αυτό εδώ που λέτε. Μου λες για το τέτοιο, για το Ζάχαρο. Μου λέει ότι το συμφέρον του Άρη είναι να μην πάρει ο Πάγκο πρωτάθλημα και... Λογικό δεν είναι αυτό. Δηλαδή, άμα δεν το πάρει ο Άρης, να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω λογικό είναι. Λέω κάτι παράλογο. Θα σου πω γιατί είναι παράλογο. Σ' ακούω. Όταν δεν ήταν να το πάρει ο Ολυμπιακός, είδες τι έγινε, μία με τον Παναθηναϊκό και μία με την τέτοια. Μία με την ΑΕΚ. Τι έγινε, δεν το κατάλαβα. Sorry, Παύλο, δεν κατάλαβα. Δεν θέλανε να φύγει το δεν θέλανε να φύγουν τα πρωτεία από κάτω. Ναι. Ο λόγος δεν είναι απλά και μόνο. Σωστό είναι αυτό που λες. Το λένε. Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικός. Είναι και άλλοι λόγοι. Γιατί σου λέω ότι άμα θα τους δώσω, άμα αρχίσουν και κάνουν, μετά μπορεί να ξυπνήσουν και να αρχίσουν να ζητάνε και άλλα. Αυτό, Παύλο, γιατί μην το κάνουμε, είναι σωστό που λες. Βέβαια, ξέρεις τι, ποια είναι μια διαφορά. Ότι το λες τώρα που είσαι δυνατός. Κατάλαβες. Προσαβίδη δεν τα λέγατε αυτά τα πραγματάκια. Δεν νομίζω ότι τα λέγαμε. Εντάξει, ο στόχος μας ήταν ο ίδιος πάντα. Εντάξει. Μας. Έχουμε, δηλαδή, Ζάχο, έχουμε διαφορετικούς στόχους σαν ομάδες. Μα προσαβίδη σου λέω. Μα μου περιγράφει ένα, μου λέει ο φίλος και σωστά, ότι οι Αθηναίοι, να το πούμε, τα βρίσκουν μεταξύ τους. Και έχει ένα δίκιο, το έχει. Ένα δίκιο. Το έχει αυτό. Έχουν γίνει κάποια πράγματα. Απ' την άλλη, πριν έρθει ο Σαββίδης, όταν ήμασταν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο.
Έτσι. Δεν τα ακούγα αυτά τα πάνω πράγματα. Πάνω κάτω ήταν ο Άρης δηλαδή, πάντα με, ήτανε, στο ίδιο επίπεδο. Τι ήταν. Όταν εγώ τερμάτιζα δεύτερο, τρίτο και εσύ έκτο έβδομο. Εντάξει, καλά. Όταν εσύ έπεσε τέσσερι φορέ υποβιβάστηκε και έλειπε 20 χρόνια τελικό, την πρώτη. Στον τελικό του Καφτατζογλίου. 15 χρόνια έλειπε στην Ευρωπαϊκή Ρεφίλη. Πώ είμαστε εμεί. Υποξίδε να μου απαντήσει ο Παύλο. Με ποιον ήταν, με τον Άρη με τον Ολυμπιακό. Με το σεισμό. Α, είδε με το σεισμό, ακού φίλε. Δεν άκουσα να πει με τον Άρη. Με το σεισμό ήταν. Με το σεισμό ήταν. Πώς θα πω με τον Άρη. Πώς, αφού ο Ολυμπιακός ο εχθρός. Μα αφού είμαστε... Και να τα βρούμε σαν πόλη. Μα αφού εσύ είσαι αντιπαροξή και εγώ αντιαργιανό. Πώς θα σου πω. Αυτό, άρα γιατί είναι εσύ τώρα θες να πάρει ο Πάκ του Ποτάδημα ή ο Ολυμπιακός. Αυτό λέω. Ποιο θέλει να το πάρει. Ο Ολυμπιακός είσαι καλά. Άντε να πάω, θα το θέλω. Άντε να. Ή άρα. Ναι, αλλά περιγράφει μια κατάσταση ο φίλο. Εγώ δεν ήθελα να το πάρει ο Ολυμπιακός. Α, εντάξει, ο σεισμό. Μισό λεπτό λίγο, παιδιά. Μισό λεπτό λίγο. Έλα, ρε Παύλο. Δυστυχώ, έτσι όπω έχουν γίνει τα πράγματα, ο λαό του Άρη σίγουρα δεν είναι στο άρμα του Ολυμπιακού. Α, για το λαό το έχω πει 10 φορές και εγώ, φίλε. Για τη διοίκησή σου. Για το λαό το έχω ξεχωρίσει 100 φορές, φίλε. Ναι. Ωραία, εντάξει, έτσι. Η άποψή σου, ναι, okay. Δεν μπορώ να πω το ίδιο και για τη διοίκησή σου. Έτσι. Γιατί δηλωμένος γάβρος, έτσι. Πριν πάρει δεν κυκλοφορούσε με φόρμες της. Πριν πάρει τον Άρη, του Ολυμπιακού στη Βέρεια μέσα. Πριν πάρει τον Άρη, ήταν δήλωσε ότι ήταν Ολυμπιακός. Ναι, και ξαφνικά άλλαξε ομάδα. Δηλαδή τώρα, αν παίξει Άρης Ολυμπιακός, ας πούμε, ο Καρυπίδης με τον Ολυμπιακό είναι έτσι. Αν παίξει τελικό. Δεν σ' άκουσα. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν σ' άκουσα. Δεν ξέρω. Στο 4-2. Εκτίμηση δική μου, αν με ρωτήσει, ναι, πιστεύω ότι θα είναι με τον Ολυμπιακό. Στο 4-2 στο Καραϊσκάκι. Στο 4-2 στο Καραϊσκάκι, 6 γκολ πανηγύρισε. Τι θα πει, αφιλάθρο, ρε Παύλο. Παίζει Άρης Ολυμπιακός τελικό. Θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Άρης το κύπελο. Αυτό να μα πει. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Αυτό μόνο στον ίδιο το ρωτήσει. Οκ. Και αν θα σου πει. Δεν το βλέπω εσύ. Πού να το ρωτήσω. Κοίταξε λίγο. Ο κύριο Καρυπίδη επιχειρηματικά έχει τον Άρη γιατί θέλει να οικονομήσει. Και καλά κάνει. Επιχειρηματία είναι. Έτσι. Τώρα, αυτό που αγαπάει και είπε και έχει γαλουχηθεί, έχει μεγαλώσει και το έχει περάσει στο εγώ του, στο είναι του, είναι από μικρό παιδί όταν είσαι Ολυμπιακό. Δύσκολα τώρα. Μπορεί να είναι και Άρης. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά θεωρώ ότι ένα κλικ παραπάνω ο Ολυμπιακός είναι. Για να δούμε. Έτσι πιστεύω. Τώρα ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Αριανάκη. Ας βγει να το πει. Ας βγει να πει δεν είμαι Ολυμπιακός πλέον. Ας βγει να πει δεν είμαι Ολυμπιακός πλέον. Είμαι Άρης. Οκ, Παύλο. Να είσαι καλά, ρε φιλέ. Λοιπόν, και κάτι ακόμα να κλείσω. Για να καταλάβεις, με το που πήγες λίγο να σηκώσεις κεφάλι, έφαγες την κατραμπακιά. Από ποιο πράγμα. Έφαγες δύο φορές Τζοβάρα. Από τον Ολυμπιακό. Φέτος νομίζω εσύ, είναι. Και από τους Στήλερ. Ναι, φέτος νομίζω. Τον διαιτητές. Ναι, φέτος νομίζω ότι ο Άρης είναι και, εγώ. Η πιο αδικημένη ομάδα από τη διαιτησία. Πιστεύω να το παραδέχεις και εσύ αυτό το πράγμα, έτσι. Είστε, όντως είστε πολύ αδικημένοι. Εντάξει. Εντάξει, αδικήθηκε. Φέτος ο Άρης αδικήθηκε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αδικήθηκε και αδικήθηκε πάρα πολύ. Τα πράγματα με τον ομάδα. Έτσι, εγώ δεν έχω να χάσω. Να μοιράσω κάτι με τον Ζάχο, με τον Ζάχο, με τον Μα εμείς τα πρέπει να τα λέμε. Είμαστε αντίπαλοι 90 λεπτά με στο κήπεδο. Καλά ρε φίλε, και εμείς αντίπαλοι 90 λεπτά δεν είπαμε να σκοτωθούμε τώρα για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ. Προς Θεού δηλαδή. Άμπρα. Εντάξει. Αυτό σου λέω με το που... Και σου στείλανε ποιος ήταν αυτό το μοντέλο που σου στείλανε με την Άκη εδώ πέρα μέσα. Ο Κατσαντώνης. Ο Κατσαντώνης, άμπρα, το σκηνί του Κατσαντώνη που λέει. Παυλάρα, ορίστε. Φιλιά. Και ακόμα δεν σηκώ, άμα σηκώσει κεφάλι, τότε θα καταλάβεις. Παυλάρα, φιλιά. Αυτό σου λέω. Δεν μου λες. Είσαι διενώσει. Κάτι τελευταίο, ρε. Γιατί είστε και στον κλάδο του ταξιδιού. Τα βρήκαν, τους βρήκαν τους τρεις ταξιδιούς που μετέφεραν την κοπέλα με τον ιό. Δεν ξέρω και... Δεν μπαίνουμε στο ταξίδι, σε εντάξει. Εντάξει. Εγώ Κυριακή ούτως ή άλλως ήμουνα στο γήπεδο, δεν δούλευα και δεν έχω κάνει τέτοια διαδρομή για να... Μπορεί να την έχω πάρει και εγώ, ρε παιδιά. Αλλά μας έχουν ζαλίσει με τον κορονοϊό, ρε παιδιά. Θέλει το 85-90% του δίκαιο απλά θα το περάσει σε μια απλή γρήπη ως ίσως. Από εκεί και πέρα ένα μικρό ποσοστό με λίγο παραπάνω και ένα πυροελάχιστο ποσοστό με τέτοιο ποσοστό. Οι ευπαθείς ομάδες, ναι. Σε βλέπω αύριο ρεπορτάζ. Οι ευπαθείς ομάδες είναι που θα έχουν το πρόβλημα. Σε βλέπω αύριο ρεπορτάζ τη Μενεγάκη να πεις για τον κορονοϊό. Έτοιμος είσαι. Καλό βράδυ. Γεια σου, ρε Παύλο. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στους υποστηρικτές. Παιδιά, θα ζητήσω συγγνώμη γιατί 3-4 τους έκλεισα. Θα τηλεφωνήσετε μετά στον Γιώργο του Ζαγόνα. 11:05 είναι ήδη, έτσι. 11:05. Πώς είναι ο Ολυμπιακός, μια ενημέρωση εδώ. Ο Ολυμπιακός κουλούρια είναι. 3-1 έκανε μόλις η Μπενφίκα, άρα δεν υπάρχει παράταση. Με αυτή τη στιγμή προκρίνεται, αν δεχτεί ένα γκολ αποκλείεται. 0-0 ο Ολυμπιακός, 1-1 ο Άγιαξ και πάμε στους υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Ναι, και να ετοιμάζει το κύριο Ζαγόρας, παρακαλώ.
Λοιπόν, επόμενη εκπομπή, τα πάντα τα έχουμε απολυμάνει εδώ με. Ντετόλ. Ναι, μην κάνει διαφήμιση κούτρα. Με απολυμαντικό. Έχουμε ρίξει 2 κιλά. Καλά που τα έφερε ο Σταυράκης, ο Κόλκας. Έχω πληροφορίες τα έφερε. Έτσι, όντως. Μπράβο, Σταύρο. Λοιπόν, πορκή το φυτοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της πόλης μας. Ο καλύτερος γύρος, χοιρινό σκοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες γνωστιμιά σας περιμένουν. Δύο special burger και μία τσίκης και μία κοακόλα μόνο με 5,90. Διαβάζω ενδεικτικά κάποιες λακταριστές προσφορές από το Πορκίτο. Το μενού των δύο ατόμων, δύο burger, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ, ένα special burger και μία κοακόλα επίσης μόνο με 4 ευρουλάκια, αυτά τα δύο πραγματάκια. Και φυσικά που μπορούμε να βρούμε το Πορκίτο, Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και delivery 2310 520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί παραγγελίες σας, 10% έκπτωση σας περιμένουμε. Μόλις το είπα, έφαγε γκολ η Μπενφίκα, νομίζω. Έτσι, 3-2 έγινε. Οπότε αυτή τη στιγμή αποκλείεται η Μπενφίκα. Τι βαριά σκιάση. Ναι. Λοιπόν, Μάζδα Μανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ, αλλά και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Μανατίδης. Ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας πάντα ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το μαστορά του, είναι ο Ιωάννης Μανατίδης και το επιτελείο του. Παπάφη 205 διεύθυνση 2310-924-931 το τηλέφωνο για τις πληροφορίες σας. Να ευχαριστήσουμε και το πρατήριο καυσίμου Τεχνική Δισάκ. Μπορείτε να πηγαίνετε στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα του Γεφυράκη των Μετεώρων, και να βάζετε στο ρεζερβουάρ σας ενισχυμένο καύσιμο, παιδιά, στην τιμή του απλού κάθε μέρα. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Τεχνικίδης Ισαάκ, και για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, τηλεφωνείς στο 2310-611-256 και σε χρόνο ρεκόρ έρχεται ο φίλος μας Ισαάκ και σας βάζει ποιοτικό καύσιμο στη δεξαμενή σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Είναι το μότο της επιχείρησης του φίλου μας του Ισαάκ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο το ακροτήριο της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, εδώ μετά στο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ πάλι στις 9. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Καλησπέριζουμε και τον ηχολήπτη, τον φίλο του Βαλάντη, τον Φουφουτόπουλο. Γεια σου, Βαλάντη. Όλα καλά? Ναι, αγορινά, όλα τα έχω καθαρίσει, και τα ακουστικά και τα μικρόφωνα και τα σφουγγάρια. Ναι, και το ποντίκι το έκανα, Βαλάντη μου. Βαλάντης Φουφουτόπουλος, ηχολήπτης. Στην εκπομπή του κυρίου Γιώργου Ζαγόρα στην Ζούγκλα. Μόλις έφαγε γκολ η Celtic. Και αυτή τη στιγμή αποκλείεται, έτσι. Celtic Κοπεχάγη 0-1. Ναι. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο. Δεν το κουνάει κανείς ρούπι. Γιώργος Ζαγόρας, Ζούγκλαρα. Έτσι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αν και λέει εδώ ο κύριος δημοσιογράφος ότι οι εκπομπές λείπουν να κλείνουν στην ώρα τους. Δύσκολα. Έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ από όλους μας. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.